Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. 1η Ιουλίου του 2024, η τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την τηλεοπτική σεζόν. Σε ώρα αιχμής, φέτος κλείσαμε αισίως 7 χρόνια ζωής μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και στην απόψινή εκπομπή θα πάρουμε έντονο το άρωμα των Χανίων, καθώς έχουμε φιλοξενούμενο τον πρώτο πολίτη των Χανίων, τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Και θα τολμήσω να πω ότι είναι και θεσμός, έχω τα δύο τελευταία χρόνια να κλείνω την σεζόν με εσάς. Μου φαίνεται γούρι για να είμαι ειλικρινής και πάντοτε οι συζητήσεις μαζί σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω με την ευκαιρία να ευχηθώ στις νέες εγκαταστάσεις που σήμερα είδα για πρώτη φορά, γιατί την προηγούμενη ήταν στη διαδικασία ανακατασκευής εδώ το στούντιο, να έχετε πολλές επιτυχίες και να μπορέσετε να συνεχίσετε το σπουδαίο έργο το οποίο κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε έτσι με μια πιο ρητορική, χαλαρή ερώτηση. 5 μήνες μετά τη νέα αυτοδιοικητική σας θητεία, είναι κάτι που έχει αλλάξει στο όραμα ή στη ματιά του Δημάρχου Χανίων? Στο όραμα και στη ματιά όχι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η εμπειρία πλέον που υπάρχει για τη διαχείριση των προβλημάτων, μια καλύτερη εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται ή δεν γίνονται κάποια από τα θέματα τα οποία προσπαθούμε να ξεπεράσουμε και φυσικά έχει εμπλουτιστεί και έχει ενδυναμώσει όλο το σύνολο της ομάδας με νέα στελέχη, με νέα πρόσωπα και όλο αυτό κάνει ακόμη πιο δυναμική την παρουσία μας. Οι συνθήκες για την αυτοδιοίκηση είναι διαφορετικές και αυτό είναι αντικειμενικό για όλους τους Δήμους. Οι δυσκολίες που έχουμε να διαχειριστούμε φέτος, ειδικά το 2024, είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ έντονες. Όμως το όραμα, η διάθεση και η αγάπη για αυτό που κάνουμε παραμένει το ίδιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν, έχοντας στις πλάτες σας ήδη μία αυτοδιοικητική θητεία, έχοντας παραθέσει το πρόγραμμά σας προεκλογικά και φαίνεται ότι οι πολίτες σας έδωσαν το πράσινο φως να συνεχίσετε σε έναν Δήμο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, που έχει όμως μία αναπτυξιακή πορεία σημαντική και είναι και μία από τις πόλεις που χαρακτηρίζονται πόλεις του μέλλοντος. Έχει κάνει πολλά βήματα και αυτό οφείλω να σας το αναγνωρίσω, κύριε Δήμαρχε. Η προτεραιότητά σας σε αυτήν την νέα αυτοδιοικητική σας θητεία είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ή και κάτι παραπάνω? Να πω καταρχάς ότι κάποιος ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη των Χανίων εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έκρηξη σε πάρα πολλούς τομείς, αναπτυξιακή έκρηξη, τόσο όσο αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, όσο και τις δημόσιες, παύλα δημοτικές επενδύσεις σε σημαντικά θέματα υποδομής. Και αυτό είναι κρίσιμο, κύριε Δασκαλάκη, γιατί εάν μέσα σε αυτή την ανάπτυξη την οικονομική, η οποία παρατηρείται στο Δήμο Χανίων, δεν έρθει ο Δήμος να μπορέσει να επενδύσει σε βασικές δημόσιες υποδομές, τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι βιώσιμο και έχουμε δει πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα όπου η ανάπτυξη τελικά γύρισε απέναντι στους πολίτες, στους μόνιμους κατοίκους και σε όλο αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να φέρουμε στο μέλλον και δεν είναι άλλο από την εικόνα των Χανίων με όλα τα στοιχεία, τα σύγχρονα και του μέλλοντος. Και αυτή είναι η προσπάθεια η οποία κάνουμε. Και αυτό έχει φυσικά τα δύο επίπεδα τα οποία αναφέρατε. Είναι το επίπεδο της καθημερινότητας, με έναν καθημερινό αγώνα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε υψηλά τον πύχη εκεί που τον έχουμε ορίσει και ταυτόχρονα τα μεγάλα στρατηγικά θέματα, οι μεγάλες υποδομές, οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις που εκεί μπορώ να αισθάνομαι και αισθάνομαι απόλυτα υπερήφανος για την δουλειά που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και για τους καρπούς που τώρα απολαμβάνουμε από χρηματοδοτήσεις που στο σύνολό τους προσεγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Δασκαλάκη, και είναι ποσοτικό, μπορεί να ακούγεται κάπως αφηρημένο, όμως 300 εκατομμύρια ευρώ για τις υποδομές των Χανίων σημαίνει ότι ήδη και πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια η πόλη μας θα μεταμορφωθεί σε κάτι σύγχρονο, λειτουργικό και κάτι πιο φιλικό για τους πολίτες μας. Δείτε τώρα ποιο είναι το μαγικό. Η συνάδελφος η Βίκη Παπαδογιαννάκη βρέθηκε στους δρόμους της πόλης των Χανίων. Η εξαιρετική και θέλω συνάδελφος. Να το τονίσω αυτό. Πραγματικά. Μαζί με τον Αντώνη τον Νικλεζάκη βρέθηκαν στους δρόμους των Χανίων. Προσπαθούσα μέσα στις δηλώσεις να βρω μια δήλωση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αρνητική. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το μοναδικό που, αν θέλετε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αρνητικό είναι ότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται, λέει, από τα πολλά έργα που κάνετε. Αυτό βεβαίως, εγώ αν ήμουν πρώτος πολίτης μιας περιοχής, θα το έβλεπα και λίγο ως παράσημο.
Θέλω να δούμε τι λένε οι πολίτες των Χανίων, κάποιοι από αυτούς που μίλησαν στην Βίκη την Παπαδογιαννάκη, και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Είστε ευχαριστημένος με την... Παναγιώτη, πλήρης, πλήρης, μπράβο, μπράβο, κάνει δουλειά. Ο μόνος που δουλεύει μέχρι τώρα ως δήμαρχος. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που κάνει και αυτά που θα κάνει. Αν θέλατε να τον ρωτήσετε κάτι, τι θα ήταν αυτό? Να συνεχίσει το έργο του και να μην ακούει τον άλλον τον κοζοπαλιά, διότι ο καθένας κοιτάζει να φάει τον άλλο. Εγώ δεν είμαι δημότης Χανίων, είμαι μένω βέβαια εδώ, αλλά εντάξει, να την πω. Καλά είναι, μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Λέτε, γίνεται έργο, έχετε παράπονο σαν πολίτης που κυκλοφορεί στην πόλη? Εγώ δεν έχω παράπονο, αλλά μπορεί να έχουν οι τουρίστες, γιατί τα έργα πρέπει να γίνονται πριν το καλοκαίρι. Γιατί έτσι δημιουργούν προβλήματα για τους κατοίκους, που, για τα μαγαζιά και για όλα αυτά. Συνήθως αυτά γίνονται. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Αν μπορούσατε να κάνετε ένα ερώτημα στον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σιμανδυράκη, ποιο θα ήταν αυτό? Μια απάντηση, όχι ερώτηση. Να μην κάνουν τα έργα το καλοκαίρι, γιατί δημιουργούν προβλήματα για τον κόσμο που πάνε να βγάλει ένα μεροκάματο στη σεζόν. Τα μαγαζιά βέβαια, όχι ο δρόμος, τα μαγαζιά. Και οι δρόμοι είναι... μας κάνουν λίγο ρεζίλι εντωμεταξύ. Γιατί ο κόσμος, ο ξένος που έρχεται, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δημιουργείται, όχι παράπονο, πώς το λένε, κατηγορίες από τους ξένους. Το έχω ακούσει εγώ. Κακή εντύπωση λέτε. Κακή εντύπωση, δίνουν κακή εντύπωση. Αυτό πρέπει να το διορθώσουν οι δημάρχοι. Και να όχι να περιμένουν το καλοκαίρι για να κάνουν τα έργα τους. Νομίζω ότι είναι καλός αυτός ο άνθρωπος. Έχει δημιουργήσει κάτι... πιο ωραία προγράμματα από τους παλιούς, αλλά τα έχει αφήσει όλα στη μέση. Μαζωμένα τα κάνει και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Ναι. Εντάξει. Νομίζετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να αλλάξει στον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα? Να αλλάξει βέβαια, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να βγει στις δουλειές του, να περπατήσει, να παρκάρει, και γι' αυτό τον λόγο. Αν μπορούσατε να του υποβάλλετε ένα ερώτημα, ποιο θα ήταν αυτό? Αυτό που είναι και συμπεθερό μου. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα, ότι δεν έπρεπε να τα βάλει όλα στη μέση. Την αγορά να φτιάξουν το συντομότερο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι λέτε για τα έργα, όλα αυτά που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή, τις παρεμβάσεις? Ωραία είναι τα έργα, αλλά αυτή την εποχή που έχει κόσμο δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε το αυτοκίνητο κάπου να το αράξουμε. Είναι δύσκολο λιγάκι. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει ο Δήμος? Να διορθώσει. Ναι, τι να διορθώσει, την κυκλοφορία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει αυτό το παράπονο για τα έργα. Είπε μια συγκεκριμένη κυρία ότι βάλατε λίγο πολλά στη μέση. Και η αλήθεια είναι, επειδή βρέθηκα πρόσφατα στα Χανιά, είναι η πόλη εργοτάξιο. Έχετε πολλά έργα σε εξέλιξη. Πράγματι είναι πολλά τα έργα σε εξέλιξη και πράγματι αυτή είναι και η αγωνία του κάθε δημάρχου, να μπορέσει αρχικά να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει, να δημοπρατήσει και να ξεκινήσει τα έργα. Θέλω όμως να τονίσω το εξής, ότι αν κανείς δει τα έργα ένα προς ένα, θα δει ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Και πλην του έργου της Δημοτικής Αγοράς, που φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε επιμέρους, τα υπόλοιπα έργα εξελίχθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όμως είναι έργα τα οποία εκ των πραγμάτων η διάρκειά τους υπερβαίνει το 12μηνο. Και βεβαίως αυτό που συμβαίνει στα Χανιά συμβαίνει, ας πούμε, και στο Ηράκλειο με την Πλατεία Ελευθερίας. Οι πολίτες λένε ότι δεν θα έπρεπε η Πλατεία Ελευθερίας μέσα στο καλοκαίρι να είναι κλειστή. Μιλάμε για την καρδιά της πόλης. Αντίστοιχα έργα ασφαλτόστρωση στο Ρέθυνο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που επιβάλλει την ολοκλήρωση των έργων μέσα σε αυτό? Επιβάλλει, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όμως θέλω να τονίσω το εξής, ότι αυτό το οποίο λέμε συχνά, ότι η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, αλλά το αποτέλεσμα και η ωφέλεια είναι μόνιμη, είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά το βλέπουμε στα Χανιά. Και μάλιστα στις σημαντικές παρεμβάσεις στην καρδιά της πόλης, αυτές η μία μετά την άλλη σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε οι πολίτες και οι επισκέπτες βλέπουν το αποτέλεσμα και
Επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό και για τη δική μου εμπειρία να, όταν παραδώσαμε το βασικό κομμάτι της ανάπλασης απέναντι στους δρόμους, απέναντι από το Δημαρχείο, το λέω για να το κατανοήσουν και φίλοι μας από το Ηράκλειο, ότι οι πολίτες όταν συνειδητοποίησαν ότι μετά το εργοτάξιο υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, έγιναν πιο ανεκτικοί και έβαλαν πλάτη, αν θέλετε, και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις οι οποίες συμβαίνουν αυτό το διάστημα. Όμως η τελική εικόνα για το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε παραδώσει όλους τους δρόμους και το μόνο μέρος στο οποίο γίνονται εργασίες αυτή τη στιγμή είναι το εσωτερικό της πλατείας 1866, που και αυτό ολοκληρώνεται τις ερχόμενες εβδομάδες, και φυσικά η δημοτική αγορά, η οποία όμως έχει μπει σε έναν πάρα πολύ έντονο ρυθμό υλοποίησης του έργου. Θέλω να δούμε μερικά πλάνα, μιας και αναφερθήκατε στην πλατεία 1866. Μιλάμε για μία από τις πιο κεντρικές πλατείες της πόλης των Χανίων, ο δρόμος που οδηγεί και προς το παράκτιο μέτωπο, προς το Βενετσιάνικο λιμάνι. Να πω χαρακτηριστικά για αυτό το έργο, ότι το έργο αυτό διεκδικεί ο ανάδοχος και πριν για έγκαιρη ολοκλήρωση. Άρα το βάζω σε μία βάση ότι πολλές φορές δημιουργείται η άποψη ότι υπάρχει πάντα καθυστέρηση. Όχι, ειδικά για τα έργα του κέντρου δεν υπήρξε καθυστέρηση. Καθυστέρηση έχει υπάρξει στην αγορά πράγματι για συγκεκριμένους λόγους. Όμως αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δίνει, αν θέλετε, και μια αίσθηση ανοχής απέναντι στις παρεμβάσεις που κάνει η Δημοτική Αρχή. Το εισπράττουμε αυτό μαζί με την εύλογη αγωνία και την διαμαρτυρία. Υπάρχει όμως και αυτή η σκέψη ότι κάτι καλό συμβαίνει στην πόλη. Είναι ένα εμβληματικό έργο κατά τη γνώμη μου αυτό. Μιλάμε για μια από τις πιο κεντρικές πλατείες. Είναι, αν θέλετε, και ένα σημείο συνάντησης της παλιάς με την καινούργια πόλη των Χανίων. Και θέλω λίγο να σταθούμε στην πλατεία 1866. Ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί, να πάρει μια μικρή γεύση από το τι συμβαίνει εκεί. Ποια θα είναι η τελική της εικόνα? Δηλαδή, υπάρχουν φωνές από την πλευρά του ταξί? Θα υπάρχει πιάτσα ταξί εκεί? Πού θα σταθμεύουν τα ταξί? Πού θα σταθμεύουν τα αστικά λεωφορεία? Θα υπάρχει χώρο στάθμευσης για γεωταχή? Το πρώτο και το βασικό είναι ότι πλέον η πλατεία αποκτά μια ισόπεδη διαμόρφωση, το οποίο του αφαιρεί όλα αυτά τα σημεία τα οποία δεν ήταν έντονα φωτισμένα, ήταν κάπως παράμερα, και όλα αυτά δημιουργούσαν μία εικόνα και μία λειτουργία της πλατείας η οποία δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Και με παραβατικά περιστατικά και διάφορες εικόνες που δεν προκαλούσαν ή δεν προσκαλούσαν τον κόσμο να την χρησιμοποιήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα άνοιγμα της πλατείας και η διαμόρφωση θα γίνει στα πρότυπα που έχουν γίνει και οι πλαϊνοί και οι πέριξ δρόμοι αυτής, με ισόπεδο, κυβόληθο και άλλα υλικά τα οποία έχουν εγκριθεί από τη μελέτη. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι πλέον οι δύο δρόμοι που περικλείουν, οι δύο κάθετοι δρόμοι, είναι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Έχουμε αφαιρέσει τις περισσότερες δυνατές χρήσεις από αυτές. Διατηρούμε την πιάτσα των ταξί με πιο, με μια περιορισμένη δυναμικότητα πλέον σε αυτοκίνητα, ενώ έχουμε τροποποιήσει τα δρομολόγια του αστικού λεωφορείου ώστε να μην επιβαρύνουν περαιτέρω αυτή την λύση. Όμως, κύριε Δασκαλάκη, το σημαντικό για μας είναι ότι οι παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό γίνονται στην εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου που έρχεται και με άλλες πρωτοβουλίες να συνδεθεί, όπως για παράδειγμα, και θα τα ανακοινώσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, τα πρώτα 2 εκατομμύρια από τα συνολικά 5 εκατομμύρια από το Smart Cities για τη χρηματοδότηση των έξυπνων πόλεων θα αφορά παρεμβάσεις, μπάρες, διάφορους τρόπους ελέγχου του πάρκινγκ και της κυκλοφορίας, οι οποίες θα μπουν στις διάφορες περιοχές ώστε να προστατεύσουν τελικά την χρήση των πεζών, που εκεί είναι η προτεραιότητα, ή των ήπιων μέσων μετακίνησης, και φυσικά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει προτεραιότητα στο αυτοκίνητο, αυτό είναι σαφές, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, αλλά πλέον μαζί με τα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία και αυτά ήδη το πρώτο έχει ξεκινήσει να λειτουργεί, και άλλους χώρους που θα ανοίξουν σταδιακά, διαμορφώνουν τη μεγάλη εικόνα παρέμβασης, η οποία θα μας αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στο κέντρο, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θα μας αλλάξουν μετά από μια στασιμότητα πολλών δεκαετιών, την οποία την είχε ανάγκη. Χαίρομαι που αυτή η πόλη. Οι τηλεθεατές παρακολουθούν αυτά που λέμε, γιατί τα πρώτα ερωτήματα που έχουν έρθει αφορούν την πλατεία 1866. Είμαι σίγουρος ότι όταν τελειώσει σε λίγες εβδομάδες
σε συνέχεια των άλλων παρεμβάσεων, mm-hmm. θα είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσουν οι πολίτες και κυρίως αυτό είναι το θα βρίσκονται. Ακριβή ημερομηνία έχετε για την ολοκλήρωση λέει, της πλατείας 1800. Έχω ρητές εντολές να μην λέω ημερομηνίες πλέον. Μου το έχουν απαγορεύσει από την τεχνική υπηρεσία. Όμως, για να μιλήσω, να απαντήσω σοβαρά, το έργο αυτό είναι για ολοκλήρωση. Είπα και το επαναλαμβάνω ότι ο ανάδοχος διεκδικεί και το πριν έγκαιρης παράδοσης. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα και όχι μετά το καλοκαίρι η πλατεία θα έχει ολοκληρωθεί. Άλλωστε φαίνεται αυτό και από την εξέλιξη των εργασιών. Είναι πολλά τα συνεργεία εκεί. Οι βασικές διαμορφώσεις έχουν γίνει. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επιπλέον τελικές εργασίες. Σημασία όμως έχει και θέλω να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι οι παρεμβάσεις πλέον έχουν μία σειρά. Ξεκινήσαμε από τη Χατζημιχάλη Γιάννα Ρισκαλίδη, mm-hmm. τον κεντρικό δρόμο, μπήκαμε στα στενά και τώρα έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση 8 εκατομμυρίων ευρώ για τα 30 οικοδομικά τετράγωνα που είναι από την Οδό Κηδονίας μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Άρα τι βλέπουμε, ότι όλη αυτή η παρέμβαση και η ανάπλαση στην καρδιά της πόλης ξεκινάει από την καρδιά αλλά ανοίγει σταδιακά. Και περιμετρικά. Και περιμετρικά, οπότε όλο σταδιακά το κέντρο θα έχει την εικόνα και την λειτουργία που θέλουν. Παραμένω σε 1866, θέλω να είμαι σωστός απέναντι στους τηλεθεατές μου και θέλω να μεταφέρω τα ερωτήματα. Είπατε, λέει, για την πιάτσα των ταξί. Θα είναι πιάτσα ταξί σταθερή ή θα είναι μια πιάτσα ολιγόλεπτη στάθμευση? Η πιάτσα των ταξί υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί, νομίζω, 8 θέσεις συγκεκριμένες στις εσοχές που έχουν διαμορφωθεί για να μπορούν να γίνονται η επιβίβαση και η αποβίβαση. Όμως mm-hmm. θέλω να τονίσω το εξής. Η συγκεκριμένη πιάτσα έχει ουσιαστικά να διαχειριστεί όλο τον κόσμο ο οποίος ανεβαίνει μετά την έξοδό του ή κατά την είσοδό του στο ενετικό λιμάνι. Άρα υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν είναι νομίζω λειτουργικό να αφαιρέσουμε το σημείο εκεί. Υπήρξαν συζητήσεις, όμως θεωρήσαμε ότι για τη λειτουργία της πόλης καλό θα ήταν να διατηρήσουμε σε μία τάξη φυσικά τη συγκεκριμένη πιάτσα των ταξί. Ερώτημα και μάλιστα διπλό, δηλαδή έχει έρθει από δύο διαφορετικούς τηλεθεατές. Η πλατεία, λέει, 1866 έχει απασχολήσει στο παρελθόν, όχι λέει πολύ μακριά από το σήμερα, με σοβαρά περιστατικά που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η νέα της εικόνα θα θωρακίσει και αυτή την κατάσταση, δεν θα διασφαλίσει την ασφάλεια? Είναι ένα σημείο συνάντησης πολλών ανθρώπων εκεί και η αλήθεια είναι ότι και εμείς από το ρεπορτάζ πολλές φορές έχουμε κληθεί να καταγράψουμε κάποια έτσι βία περιστατικά που σημειώνονται εκεί. Έτσι κι αλλιώς ο σχεδιασμός γίνεται για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή χρήση. Και νομίζω ότι και σε όλες τις προηγούμενες παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ακόμα και από το δημοτικό κήπο που είναι και πιο χαρακτηριστική, mm-hmm. το αποτέλεσμα ήταν να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται και κάνουν χρήση του δημόσιου χώρου. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι όπως έχει γίνει και σε άλλα σημεία, στις κάθετες της πλατείας 1866 που πλέον βλέπουμε καθημερινά οικογένειες, παιδιά, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, έτσι θα συμβεί και με τη 1866. Άλλωστε, τόσο το κομμάτι των φωτισμών, όσο το γεγονός ότι δεν δημιουργούνται ανισοσταθμίες και υπάρχει μια ισόπεδη διέλευση των mm-hmm. πεζών από το συγκεκριμένο χώρο, νομίζω ότι εγγυώνται το αποτελέσματος. Όμως, να σας πω κάτι και θέλω να είμαι ειλικρινής. Εδώ είμαστε mm-hmm. να δούμε και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων και αν χρειαστεί, που εκτιμώ ότι δεν θα χρειαστεί, να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις. Το μοντέλο παντογνώστη αυτοδιοικητικού που μπορεί να προβλέψει το μέλλον με απόλυτη ασφάλεια έχει παρέλθει. Πολλές φορές έχει χρειαστεί να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις και κάθε φορά το κάνουμε επειδή θεωρούμε ότι έτσι εξυπηρετούμε καλύτερα την αποστολή μας. Για να κλείσουμε τη 1866, θα μεταφέρω ένα τελευταίο ερώτημα. Η Δημοτική Αρχή, λέει, σκέφτεται να αλλάξει την κυκλοφορία στους γύρω κεντρικούς δρόμους, δηλαδή να υπάρξουν μονοδρομήσεις ή και δρόμοι διπλής κατεύθυνσης? Υπάρχουν ήδη αναφορές, έχουμε ολοκληρώσει ήδη και χαιρόμαστε για αυτό το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το λέω ακόμα μια φορά. Πάντοτε θυμάμαι και τον εαυτό μου πριν ακόμα εκλεγώ δήμαρχος, άκουγα σαν αίτημα των Χανιωτών ότι δεν υπάρχει μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη, ότι όλα γίνονται αποσπασματικά, ότι δεν έχουμε βάλει τους επιστήμονες να ασχοληθούν με το θέμα. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει πλέον. Έχουμε εγκεκριμένη μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας με επιστήμονες, οι οποίοι έχουμε μελετήσει και εφαρμόζουμε σταδιακά
κάτι το οποίο έχει μελετηθεί. Άρα πάνω σε αυτά τα βήματα θα γίνουν και άλλαγες στο μέλλον, θα δουν ήδη και αναπλάσεις. Ήδη τον προηγούμενο μήνα ψηφίσαμε από τα συλλογικά όργανα τη μονοδρόμηση της Ελλήνου, θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές, όλα αυτά μελετημένα, βήμα το βήμα, συμπληρώνοντας τα κομμάτια του παζλ για να δώσουμε μια συνολική απάντηση. Δεν με αφήνουν να φύγω, 1866, τελευταίο ερώτημα. Έχουν έρθει και άλλα που αφορούν και πεζοδρομήσεις και θέλω να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Στην πλατεία 1866, λέει, υπήρχε ένας χώρος που γινόταν η επιβίβαση και αποβίβαση ανθρώπων με κινητικά προβλήματα από τουριστικά λεωφορεία. Υπάρχει, λέει, κάποιο σχεδιασμό προς αυτό? Έχουν χωροθετηθεί θέσεις και για τα λεωφορεία τα οποία επισκέπτονται ως σημείο μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση, για στάση, όχι για στάθμευση. Υπάρχουν φυσικά οι θέσεις αμαία, υπάρχουν θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Υπάρχει δηλαδή η αξιοποίηση με τον μεγάλο περιορισμό που υπήρχε για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάποιους από τους χώρους χωρίς όμως να καταπατήσουμε τις χρήσεις της πλατείας. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε την πλατεία και πέριξ των δρόμων στις εσοχές, σύμφωνα με τη μελέτη, να δούμε πώς θα καλύψουμε και αυτές τις ανάγκες. Επειδή φυσικά, οι τηλεθεατές έχουν και χιούμορ, σας κάνουν πρόσκληση οι Ηρακλειώτες να έρθετε, λέει, να εγγενιάσετε εσείς στην πλατεία Ελευθερίας και να έρθει λίγο καλοκαιριότητας να σας εγγενιάσει το 1866. Θα μπορούσαμε γιατί να τα είμασταν... χρονοδιαγράμματα είναι και κοντινά. Θα μπορούσαμε και οι δύο να είμαστε και στις δύο, γιατί προφανώς δεν έχω καμία δουλειά να παρέμβω και να παραστώ. Πάντως, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Υπάρχει εύστοχο χιούμορ τηλεθεάτων. Θέλω να πάμε, κύριε Δήμαρχε, στα πεζοδρόμια και να δούμε και κάποιες εικόνες από την οδό Αποκορώνου, όπου εκεί επίσης υπάρχει ένα ακόμα εργοτάξιο. Γενικότερα τα πεζοδρόμια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τα Χανιά, για οποιαδήποτε πόλη. Η αλήθεια είναι ότι σας είχα ακούσει και προεκλογικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και σε τοποθετήσεις σας δημοσίως, ότι δίνετε πολύ μεγάλη βάση στην ασφαλτόστρωση και στο κομμάτι των πεζοδρομίων. Και στην υπογειοποίηση των καλωδιών. Και την υπογειοποίηση. Τα πεζοδρόμια δείχνουν λίγο, αποτυπώνουν λίγο την ποιότητα ζωής μιας πόλης και των πολιτών που ζουν σε αυτή την πόλη. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτήν την εικόνα και σε αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν το έργο το οποίο βλέπουμε τώρα είναι μία ακόμα χρηματοδότηση από τις πολλές χρηματοδοτήσεις που, μακάρι να έχω το χρόνο να αναφερθώ, 4 εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία και την βελτίωση πεζοδρομίων, όχι μόνο στο αστικό κέντρο, αλλά οπουδήποτε το σχέδιο πόλεως μας επιτρέπει να κάνουμε πεζοδρομία, γιατί έχουμε και αυτούς τους περιορισμούς. Γιατί πολλοί ρωτάνε γιατί δεν κάνετε πεζοδρόμια σε άλλες περιοχές περιαστικά. Για να κάνουμε πεζοδρόμια χρειαζόμαστε πράξη εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου που δυστυχώς δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να συνεχίσω. 4 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν είναι τα πεζοδρόμια τα οποία κάνουμε και μάλιστα αύριο ή τις επόμενες μέρες ξεκινούν και η διαμόρφωση πεζοδρομίων γύρω από 4 μεγάλες σχολικές μονάδες, όπως είχαμε υποσχεθεί και στα ίδια τα παιδιά, και πρώτα και κύρια είναι στην περιοχή της Νέας Χώρας, τα σχολεία της Νέας Χώρας, όπου εκεί καταφέραμε και αποκτήσαμε ένα πολύ κρίσιμο ακίνητο, το πρώην ακίνητο της ΑΒΕΑ. Τα παιδιά έκαναν μία μελέτη για το πώς θέλουν τα πεζοδρόμια και τον χώρο γύρω από το σχολείο και αυτή τη μελέτη με τις διορθώσεις από τους αρχιτέκτονες ώστε να είναι υλοποιήσιμο, αυτή θα κατασκευάσουμε τις επόμενες ημέρες και κυρίως έχουμε διαφυλάξει στο συγκεκριμένο σχολείο ότι δεν θα εισέρχεται κανένα αυτοκίνητο, άρα θα λειτουργεί ως πεζόδρομος προστατεύοντας τη συνολική περιοχή. Το ίδιο θα γίνει και στο μουσικό σχολείο, είναι η ίδια εργολαβία. Θα διαμορφώσουμε επιτέλους συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά μας και το ίδιο θα γίνει και στο Κουμπέ και σε άλλα σχολεία. Αλλά αυτά τα τρία ξεκινούν άμεσα και υπάρχει συνέχεια, όπως βλέπετε, στη συγκεκριμένη περιοχή. Κοιτάξτε όμως να δείτε, κάθε παρέμβαση η οποία γίνεται σε ένα πεζοδρόμιο, εφόσον γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία, εκ των πραγμάτων είναι μια επέκταση του δημόσιου χώρου απέναντι στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί την ίδια στιγμή που δημιουργείς μεγαλύτερη ευκολία στους πολίτες να μετακινηθούν και μεγαλύτερη ασφάλεια να μετακινηθούν από το πεζοδρόμιο, την ίδια στιγμή αναγκάζεσαι να περιορίσεις τις θέσεις στάθμευσης. Και επειδή λειτουργούμε σε ένα μοντέλο που
προτάσουμε την ευκολία να παρκάρουμε από την ευκολία να μετακινηθούμε, υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ το ξεκαθαρίζω, όσο αντιδημοφιλές κι αν είναι, ότι η δική μου ευθύνη είναι να βελτιώσω την κίνηση των πολιτών με τα πόδια, των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, των νέων οικογενειών, ώστε να έχουν πεζοδρόμια έτσι όπως ακριβώς τα βλέπουν σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις και τα ονειρεύονται. Αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε και το κάνουμε με χρήματα και κλείνω με αυτό, τα οποία αθρηστικά δεν έχουν έρθει τα προηγούμενα 20 χρόνια. Μιας και μιλάτε για πεζοδρόμια, έχουν έρθει ερωτήματα από την, λεωφόρο, από την περιοχή της Σούδας και αναφέρονται στη λεωφόρο Σούδας, ότι εκεί πέρα υπάρχει, πρέπει να χρειάζεται μια στοχευμένη πεζοδρόμηση. Φαντάζομαι εννοούν πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά και μια διαπλάτηση ενός δρόμου που έχει αστικά χαρακτηριστικά, αλλά θυμίζει λέει επαρχιακό δρόμο. Τέσσερις δρόμοι. Είναι πιο κρίσιμοι και πιο δύσκολοι για πολλούς λόγους, γιατί κάποιες είναι εντός σχεδίου, κάποιες είναι της περιφέρειας, κάποια κομμάτια είναι του Δήμου. Η λεωφόρο Σούδας ή η λεωφόρο Καραμαλή είναι η οδός Καζαντζάκη, είναι η έξοδος από τον Κλαδισσό, είναι η οδός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ακροτηρίου, όπως την γνωρίζουν όλοι, και η οδός Παπαναστασίου. Αυτά τα δουλεύουμε με την τεχνική υπηρεσία και την πολεοδομία, γιατί κάποια από αυτά έχουν ανάγκη απαλωτριώσεων με ό,τι δυσκολία έχει αυτό. Αλλά επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι ακόμα. Δεν γίνεται ό,τι δεν έχει γίνει τα προηγούμενα 50 χρόνια να λυθούν μέσα σε 4. Δρομολογούνται όμως αυτά τα θέματα. Αναγνωρίζω το δίκαιο των ανθρώπων που έχουν, θέτουν αυτό το ζήτημα. Ούτε εμένα μου αρέσει η εικόνα της λεωφόρου Σούδας. Έχει πολλά προβλήματα. Έχει μια δύσκολη διαχείριση ακόμα και με τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στις άκρες του δρόμου. Δεν έχει οριοθετηθεί ακριβώς η ρημοτομική γραμμή του δρόμου. Άρα κρύβει μια δουλειά από πίσω η οποία γίνεται. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι από τους κεντρικούς δρόμους που θα δουν σε τα επόμενα χρόνια να αλλάζουν είναι η οδός Κισάμου, που είναι η είσοδος της πόλης, ένας εξαιρετικά προβληματικός στη λειτουργία του δρόμος, με πεζοδρόμια τα οποία κάπου υπάρχουν, κάπου δεν υφίστανται, και εκεί θα δουν μια μεγάλη αλλαγή την οποία βλέπω, την έχουμε οριμάσει. Επειδή κύριε Δήμαρχε βλέπω μια επιμονή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναφερθώ σε ονόματα καταστημάτων που μπορεί να παραβιάζουν με τραπεζάκια, καθίσματα και τα σχετικά έναν δρόμο, επειδή βλέπω ότι κάποιοι επιμένετε. Θα τη γενικεύσω την ερώτηση για να μπορεί να απαντήσει και ο Δήμαρχος. Στα ήδη, λέει, υπάρχουν τα πεζοδρόμια της πόλης των Χανίων. Η Δημοτική Αρχή θεσπίζει έναν έλεγχο, έναν τρόπο που να μπορεί να θωρακίσει τη σωστή λειτουργία τους. Λένε εδώ πέρα, ας πούμε, οι δημότες σας, ότι υπάρχουν, λέει, επιχειρήσεις που διαχρονικά καταπατούν τα πεζοδρόμια. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το ζήτημα των καταπατήσεων του κοινόχρηστου χώρου. Η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία παρέμβασης τα οποία διαθέτουμε είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Με ιδιαίτερη χαρά έμαθα τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΑΣΕΠ πλέον ζητάει τα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους δημοτικούς αστυνόμους. Άρα θεωρώ ότι πράγματι επιταχύνει τη διαδικασία για την πρόσληψη συνολικά και στο τέλος 50. Πόσους δημοτικούς αστυνομικούς έχετε τώρα, κύριε? Τώρα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Δεν έχετε δημοτική αστυνομία. Και είναι σημαντικό να δηλαδή το κάνουμε. Μία πόλη, 100.000 κατοίκους, δεν έχει δημοτική αστυνομία. Δεν έχει δημοτική αστυνομία. Έχουμε έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό στο τμήμα ελέγχου, όπου δεν επαρκεί για να κάνει τις βασικές παρεμβάσεις που χρειάζεται η πόλη. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά είναι καλό να γνωρίζουν κάποιοι τους αριθμούς, ότι έχουμε ένα τμήμα ελέγχου με 6 άτομα που πρέπει να και επιφορτίζεται με όλο το Δήμο και όλη την ανάγκη ελέγχων των παραβάσεων, τόσο όσον αφορά τον τροχονομικό έλεγχο και τις κλήσεις, όσον αφορά και τις καταπατήσεις στο δημόσιο χώρο. Με την αλλαγή που κάναμε στον εσωτερικό κανονισμό, μια δύσκολη διαδικασία, θα έχουμε τον 2025, σύμφωνα με αυτά που λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, στο σύνολο 49 δημοτικούς αστυνόμους, οι οποίοι προφανώς πολύ πιο δυναμικά θα αναλάβουν αυτόν τον έλεγχο. Όμως, για να μην απαξιώνουμε προσπάθειες κυρίως υπηρεσιακών και αιρετών, θέλω να τονίσω το εξής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς έχει μπει μια τάξη στα Χανιά είναι στην πιο κρίσιμη περιοχή, που είναι το Ενετικό Λιμάνι. Όποιος περπατήσει φέτος και για πρώτη φορά θα δει ότι έχει υπάρξει ένας απόλυτος σεβασμός των ορίων που έχουν μπει. Το αναφέρουν αυτό. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους καταστηματάρχες που αναγνωρίζω ότι το κίνητρο για μια υπέρβαση είναι πολύ ίσχυρο. Και θέλω να γίνει κατανοητό. Την ίδια στιγμή όμως σεβάστηκαν τα όρια. Μαζί με τον Μανώλη τον Κοτσιφάκη, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και τον αντιδήμαρχο Παλιάς Πόλης και το Λιμεναρχείο, έχει γίνει μια εξαίρετη δουλειά και έχει μπει μια τάξη στην Παλιά Πόλη, όπως έχει μπει και σε πάρα πολλά άλλα σημεία.
όπως αυτό το διεκδικούμε βήμα το βήμα. Και θεωρώ ότι είμαστε στις δημοτικές αρχές που έχουμε αποδείξει ότι δεν έχουμε συμβιβαστεί. Μπορεί να μην δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα για τους περιορισμούς που υπάρχουν, όμως έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ανάκτησης δημόσιου χώρου. Επειδή προσπαθώ να θεματοποιήσω όλα τα ερωτήματα, γιατί δεν μπορώ, έχω πολλά ερωτήματα. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Ναι, πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, οφείλω να το αναγνωρίσω ότι είστε από τους ανθρώπους που όταν έρχονται σε αυτήν την εκπομπή, οι τηλεθεατές με βοηθούν πάρα πολύ στο να την κάνω αυτήν την εκπομπή και για μένα είναι και περισσότερο ξεκούραστο, γιατί αυτό είναι η δουλειά μας, να μεταφέρουμε τη φωνή των τηλεθεατών στους καλεσμένους μας. Να απαντάω και να απαντάω όσο γνωρίζω καλύτερα στα θέματα. Προσπαθώ λοιπόν να κατηγοριοποιήσω τα μηνύματα για να σας τα μεταφέρω. Μιας και αναφερόμαστε στο κομμάτι των πεζοδρομίων, θέτουν εδώ οι τηλεθεατές τον συνδετήριο, λέει, δρόμο της πόλης των Χανίων με την Αγία Μαρίνα. Θέτουν το θέμα της έλλειψης φωτισμού, ένας δρόμος που ενώ είναι ταχείας κυκλοφορίας θα μπορούσε, λέει, να έχει και πεζοδρόμια, και αναφέρονται γενικότερα και στο κομμάτι των πεζοδρομίων στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Ειδικά στην Αγία Μαρίνα για τα θέματα των διαβάσεων έχει γίνει ήδη μελέτη και έχουν εγκριθεί και θα υπάρξει τοποθέτηση. Η διαγράμμιση των συγκεκριμένων σημείων είναι ένα διαδημοτικό έργο γιατί αφορά και την προέκτασή τους μέχρι και με το Δήμο Πλατανιά. Υπάρχει συζήτηση με την περιφέρεια. Εκτεταμένα κομμάτια του συγκεκριμένου δρόμου, για να μην το αδικούμε εντελώς, έχουν ασφαλτοστρωθεί εκ νέου. Συγχρειάζεται όμως μια παρέμβαση σε διάφορα σημεία που και εκεί υπάρχουν θέματα με τον Αιγιαλό, γιατί κάποια σημεία βρίσκονται ακριβώς στο όριο της ζώνης παραλίας και Αιγιαλού. Όμως παρεμβάσεις συνεχώς υπάρχουν και όπως επίσης, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, στο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού δεν υπάρχει σημείο που να χρειάζεται παρέμβαση και να μην έχει γίνει. Υπάρχει, ναι, υποθέσω λοιπόν, ότι αναφέρονται στο κομμάτι που ενώνει τα Χανιά με την Αγία Μαρίνα που υπάρχει εκεί που είναι οι στροφές. Έχω την εντύπωση ότι εκεί αναφέρονται οι τηλεθεατές. Αν χρειάζεται αναβάθμιση, ο φωτισμός είναι ένα ζητούμενο, αλλά ο υφιστάμενος φωτισμός υπάρχει και λειτουργεί. Και λειτουργεί, σας το λέω με γνώση, γιατί είναι κάτι από το οποίο έχουμε δώσει από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού ιδιαίτερη έμφαση. Πλακόστρωτο παλιάς πόλης και αναφέρονται στα σοκάκια της παλιάς πόλης, θα υπάρξει παρέμβαση? Υπάρχει παρέμβαση εκεί που επιτρέπεται να υπάρχει. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ένα από τα μεγάλα έργα του παραλιακού μετόπου, εκτός και του Ενετικού Λιμένα συγκεκριμένα, είναι η αποκατάσταση του πλακοστρώτου από το νεόριο του Μόρο μέχρι το νεόριο του Φρικά. Είναι ένα έργο το οποίο θα υπερβεί τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με την αντικατάσταση των σκιαδίων και φυσικά τα ενετικά νεόρια, που για μας είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του τελευταίου διαστήματος, τα 22 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ανακοινώθηκαν πριν από ένα μήνα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλάζουν και αναβαθμίζουν την εικόνα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν λίγους μήνες ουσιαστικά παραδόθηκαν και οι πλακοστρώσεις σε διάφορα σημεία, οι οποίες και συνεχίζονται. Τώρα, αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο γύρω από το Λόφο Καστέλη, όπου υπάρχει ένα αίτημα κατοίκων για ασφαλτόστρωση ή για αποκατάσταση, εκεί είναι ζητήματα και με την αρχαιολογία που δεν μας επιτρέπουν να παρεύουμε έτσι όπως θα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι των παρεμβάσεων, όταν υπάρχει μια ενετική πόλη που έχει μια ιστορική διαδρομή και μια ιστορική αξία, αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές είναι και γραφειοκρατική διαδικασία και εξαιρετικά δύσκολη να προχωρήσει. Μιας και αναφερθήκατε στο Φυρκά και θέλω να κλείσουμε με το κομμάτι των πλακόστρωτων και των πεζοδρομίων. Ο δρόμος Νέα Χώρα. Γνωρίζω ότι μένατε και στη Νέα Χώρα, κύριε Δήμαρχε. Στο ύψος του Κολυμβητηρίου, έχετε, λέει, σκεφτεί εκεί να κάνετε παρεμβάσεις όσον αφορά τα πεζοδρόμια? Προφανώς αυτός που ρωτάει δεν έχει παρακολουθήσει την επικαιρότητα, γιατί όλο το κομμάτι της Ακτή Κανάρη, του δρόμου δηλαδή, έχει μπροστά, έχουμε παρουσιάσει και τη μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Νικηφορίδης, ο αρχιτέκτονας που έχει μελετήσει και το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, μαζί με την αξιοποίηση και τη μελέτη του υπόγειου πάρκινγκ στο χώρο της πρώην Αβέα και τη διαμόρφωση του πάρκου στην επιφάνεια. Κύριε Δασκαλάκη, αν κανείς δει όλα τα έργα στον παραλιακό μέτωπο, από την Αγία Κυριακή μέχρι τους Αγίους Αποστόλους, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή παρέμβαση ή να μην έχει δρομολογηθεί απολύτως παρέμβαση πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Ζητάμε πολλές φορές την κατανόηση των πολιτών. Είναι κρίμα, θα μπορούσα να πω, που οι πολίτες δεν μπορούν να γνωρίζουν την γραφειοκρατία για να μπορέσουν έτσι να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση πολλές φορές στην καθυστέρηση. Όμως δεν είναι δική τους δουλειά. Είναι δική μας δουλειά
να ξεπερνάμε τα προβλήματα και δική μας δουλειά είναι να φέρουμε αποτελέσματα. Και πράγματι έρχονται αποτελέσματα τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά για την πόλη. Έχετε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι του φωτισμού στην παλιά πόλη των Χανίων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στη γεύση που αφήνει η πόλη των Χανίων στον επισκέπτη. Δηλαδή σε εμάς που θα βρεθούμε στα Χανιά για διακοπές, αλλά ακόμα και στους ξένους επισκέπτες. Ο φωτισμός για την Δημοτική Αρχή των Χανίων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην ποιότητα ζωής των πολιτών και όχι μόνο της αισθητικής. Φωτισμός, καθαριότητα, αγροτική οδοποιία είναι τρία από τα βασικά θέματα και το πράσινο είναι τέσσερα από τα βασικά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Νομίζω ότι στο κομμάτι της καθαριότητας όποιος έχει επισκεφτεί τα Χανιά μπορεί να διαπιστώσει τα αποτελέσματα. Από την παλιά πόλη μέχρι απομακρυσμένες περιοχές, το επίπεδο καθαριότητας θεωρώ ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερο για το Δήμο Χανίων και το λέω με απόλυτη αυτοπεποίθηση αυτό, βλέποντας και άλλες πόλεις και βλέποντας τη δουλειά την οποία κάνουν οι εργαζόμενοι μας. Το δεύτερο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού, θέλω να τονίσω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει σε αντικατάσταση με λαμπτήρες LED ενός πολύ μεγάλου ποσοστού, το οποίο θα ολοκληρωθεί και μέσα από μια μεγάλη σύμβαση η οποία προετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα. Άρα σε 2 ή 3 χρόνια ο Δήμος Χανίων θα έχει αντικαταστήσει το σύνολο των φωτιστικών με φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης, πολύ καλύτερης απόδοσης και φωτιστικά τα οποία κατά τόπους είναι και εναρμονισμένα με τον χαρακτήρα της περιοχής. Για παράδειγμα, στο Ενετικό Λιμένα, το να μπορέσουμε να επιλέξουμε το χρώμα του φωτός και πώς θα μπει και τι θα γίνει, προηγήθηκε μια ολόκληρη μελέτη. Έτσι κάνουμε και σε άλλες περιοχές και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό πλέον αναγνωρίζεται και από τον κόσμο. Υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή που αφορά τον φωτισμό περιοχή Κουμπέ. Πρέπει, λέει, να γίνουν παρεμβάσεις σε σημεία που έχουν καεί λάμπες ή ακόμα και σε αναβάθμιση του φωτισμού. Θα πρότεινα στον τηλεθεατή να χρησιμοποιήσει την έξυπνη εφαρμογή την οποία λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, να δηλώσει το συγκεκριμένο σημείο που χρειάζεται αντικατάσταση ο λαμπτήρας και πραγματικά να επικοινωνήσει και να δηλώσει πόσο γρήγορα ή όχι υπήρξαν αντανακλαστικά από την υπηρεσία. Τα λέω όλα αυτά, κύριε Δασκαλάκη, γιατί πράγματι μέσω της ψηφιακής αλλαγής, της ψηφιοποίησης και του εξυγχρονισμού που καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε πετύχει πολύ καλύτερα αντανακλαστικά στο κομμάτι της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα στο κομμάτι των ογκωδών, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση για τον ηλεκτροφωτισμό, αλλά και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την οικονομική υπηρεσία, όλα γίνονται ψηφιακά, με ενημέρωση του πολίτη για τους χρόνους που απαιτούνται μέχρι τη διεκπαιρέωση και κυρίως ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί και ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Μάλιστα. Θέλω λίγο, επειδή θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος έτσι όπως το ξεκινήσαμε. Πλέον μιλάτε, κύριε Δήμαρχε, πολύ στοχευμένα για την πόλη των Χανίων. Άρα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, στην ολοκλήρωση αυτής της θητείας, οι Χανιώτες είναι έτοιμοι να βρεθούν απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα καθημερινότητα. Θα βρεθούν. Όμως τα Χανιά έχουν και ένα χαρακτηριστικό. Είναι μια πόλη και που γιγαντώνεται πληθυσμιακά, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι μια πόλη που μπορεί να ξεπερνά και τις 250.000. Κοιτάξτε, υπάρχει όντως ένας προβληματισμός. Ένας προβληματισμός που λέει ότι μέσα σε όλη αυτή την επέκταση και τη μεγένθηση, την ποσοτική που υπάρχει στον αριθμό των επισκεπτών, στην αξία της γης, στα μισθώματα που δημιουργούν πρόβλημα και δημιουργούν μία ταλαιπωρία αλλά και μία, αν θέλετε, δυσκολία και στους μόνιμους κάτοικους αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έρθουν, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι γιατροί, είτε είναι δάσκαλοι που θέλουν να έρθουν στην πόλη. Εκεί λοιπόν τίθενται τα μεγάλα ζητήματα και οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν θεωρώ ότι τα Χανιά πρέπει να γίνουν μία Μύκονος ή μία Σαντορίνη. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω από τον κόσμο που καλούνται να διαχειριστούν σε σχέση με τις δυνατότητες των υποδομών που έχουν να διαχειριστούν. Τα Χανιά είναι μία ζωντανή πόλη όλο το χρόνο. Και γι' αυτό το λόγο οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται αυτό το διάστημα στο κομμάτι της αποχέτευσης, της ίδρυυσης, στο κομμάτι του κυκλοφοριακού, στο κομμάτι της οδοποίησης είναι
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουν να επιτρέψουν αυτή την ανάπτυξη, η οποία δεν θέλει κάποιος να τη σταματήσει, απλά πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Πολύ σημαντικό μέρος της συζήτησης που θα γίνει το επόμενο διάστημα είναι κατά πόσο και για πρώτη φορά ο Δήμος θα μπορεί να παρέμβει στο κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας. Εκεί λοιπόν είναι κάτι το οποίο το προετοιμάζουμε, το δουλεύουμε για να αποτελέσουμε ένα μέρος της λύσης, γιατί προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει τη λύση. Αλλά ήταν χαρακτηριστικό όμως ότι εκτός από την προετοιμασία την οποία κάνουμε, ήμασταν και από τους πρώτους Δήμους και ο πρώτος σε ύψος που επιβάλαμε τέλη στην βραχυχρόνια μίσθωση. Και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Είναι τεράστιο θέμα και θα σταθούμε σε αυτό. Είναι τεράστιο. Ο νόμος δεν μας επιτρέπει να βάλουμε πιο ασφιχτικό πλαίσιο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αφορά τους ανθρώπους με μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Συνήθως αφορά κόσμο ο οποίος είχε μια περιουσία και θέλησε να έχει ένα επιπλέον συμπληρωματικό συνήθως έσοδο, το οποίο είναι απολύτως σεβαστό και δικαιολογημένο, αλλά την ίδια στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανισορροπία μέσα στην κοινωνία μας, την οποία δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Πολύ γρήγορα, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Είπατε, λέει, ότι θα είναι δύσκολη η στάθμιση στην οδό Απτέρων. Και ρωτάει τηλεθεατής, τι θα γίνει με άτομα με κινητικά προβλήματα, αμαία αλλά και ηλικιωμένους. Πολύ γρήγορη απάντηση. Υπάρχει πάντα πρόβλεψη και είναι ορισμένο και από την νομοθεσία ο αριθμός θέσεων αμαία ανά περιοχή, ανά δρόμο, ανά οικοδομικό τετράγωνο. Υπάρχει μέρημνα για την φορτοεκφόρτωση, όπως υπάρχει μέρημνα διακριτή για τους μόνιμους κάτοικους οι οποίοι έχουν κάρτα και υπάρχουν έστω και λίγες αλλά συγκεκριμένες θέσεις για να μπορούν να εξυπηρετούνται. Σίγουρα όμως η λειτουργία των περιφερειακών πάρκινγκ, και μάλιστα έχουμε τα πρώτα δείγματα αυτές τις μέρες, είναι ένα μέρος σημαντικό της λύσης του προβλήματος για τους ανθρώπους και τους συμπολίτες μας αυτούς. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ώρα έχουμε στην Κρήτη TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Κύριε Δήμαρχε, χαίρομαι γιατί πραγματικά είναι ενεργή η συμμετοχή των τηλεθεατών. Και με διευκολύνει και εμένα αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, τρία λεπτά μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα εχμής, την τελευταία εκπομπή για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν. Έχουμε καλεσμένο μαζί μας εδώ στο στούντιο τον Δήμαρχο των Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πάω στο κομμάτι του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης και θα ήθελα να δούμε κάποιες φωτογραφίες από το πρώτο έτσι περιφερειακό πάρκινγκ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στον Κλαδισσό. Επειδή γνωρίζω αρκετά καλά τα Χανιά, είναι νομίζω ένα κομβικό σημείο αυτό. Και βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες, το φωτογραφικό υλικό. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί είναι ένα πάρκινγκ που εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό περιφερειακών πάρκινγκ. Πράγματι, η παράδοση και η λειτουργία του πρώτου περιφερειακού πάρκινγκ ήταν μια σειρά από ενέργειες οι οποίες ξεκίνησαν πριν περίπου 2 χρόνια. Το πρώτο το οποίο έγινε είναι η απόκτηση 5 ηλεκτρικών λεωφορείων μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μαζί και με κάποια άλλα οχήματα, αυτοκίνητα και κάποια οχήματα καθαριότητας. Περίπου 4,5 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου, μπορέσαμε και τον αξιοποιήσαμε και πήραμε αυτά τα οχήματα. Με μια διαδικασία η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη, γιατί δεν υπήρχε προηγούμενο. Είχαμε προβλήματα ακόμα και με την έκδοση των πινακίδων, για παράδειγμα, ή τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να βρούμε τους οδηγούς. Και αφού ολοκληρώθηκε όλο αυτό, είχαμε τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου, όπου επίσης, επειδή είναι παρακείμενος ρέματος, υπήρχαν και εκεί διάφορες αποφάσεις, οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν. Όμως, από την προηγούμενη εβδομάδα που έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία του, σήμερα έγινε και η τοποθέτηση και του φωτισμού, θα γίνει διαγράμμιση την επόμενη εβδομάδα. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα, κύριε Δασκαλάκη, έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, πολλού περισσότερου πολίτε οι οποίοι το χρησιμοποιούν και μάλιστα από τα σχόλια τα οποία εισπράττουμε, είμαι σίγουρο ότι μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να το χρησιμοποιούν. Τι προβλέπει τώρα το συγκεκριμένο χώρο, εκτό φυσικά από την δωρεάν στάθμευση, έχει και τη δωρεάν μετακίνηση των πολιτών ή των επισκεπτών με μια συχνότητα δρομολογίου ανά 20 λεπτά. Πάντοτε υπάρχει εκεί ένα λεωφορείο το οποίο έχει ανοιχτό τον κλιματισμό και περιμένει τον κόσμο στην αυτή την ολιγόλεπτη παραμονή τους εκεί. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει και θα ανακουφίσει σημαντικά. Είναι το πρώτο περιφερειακό πάρκινγκ και
Μακάρι να μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Όμως χαιρόμαστε που... από το αντίστοιχο αποτέλεσμα που υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο, νομίζω ότι θα έχει τα ίδια θεαματικά αποτέλεσμα στα Χανιά, γιατί τα μικρά λεωφορεία που έχει βάλει και ο Δήμος Ηρακλείου με σημείο συνάντησης στην περιοχή του Παγκριτίου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία και στο παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου. Άρα χαίρομαι που κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα Χανιά, που το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο έχουν ένα φοβερό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς ο κόσμος θα μπει στη διαδικασία να το χρησιμοποιεί και να γίνει μέρος της καθημερινότητας. Είναι μια ακόμα ευκαιρία να προσκαλέσω και να παρακινήσω τους πολίτες, να, ειδικά αυτούς που αναζητούν σήμερα στάθμευση για την εργασία τους το πρωί στην καρδιά της πόλης, να δοκιμάσουν το συγκεκριμένο τρόπο, που σημαίνει ότι απροβλημάτιστα θα αφήσουν το αυτοκίνητο κάπου, απροβλημάτιστα θα πάρουν και δωρεάν θα χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο για τη μετακίνησή τους. Και είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό θα κερδίσει αυτό το πολύ μεγάλο στοίχημα. Στο συνολικό σχεδιασμό σας, κύριε Δήμαρχε, σε ποια άλλα σημεία της πόλης των Χανίων προβλέπονται ανάγκες? Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να το τονίσω δημόσια αφορά την αυλή ενός σχολείου και όχι δεύτερου. Ενός σχολείου, το οποίο έτσι καλλιώς λειτουργεί όλη τη διάρκεια του χειμώνα ως χώρο στάθμευσης, γιατί είναι και εσπερινό λύκειο. Αναφέρομαι στο σχολείο του Δεδάλου που ήδη έχει ανοίξει. Με 50 περίπου θέσεις, είναι περίπου 70 θέσεις ιδιωτικής αξιοποίησης από το υπεραστικό κτέλ, οι οποίες τώρα λαμβάνει και τις τελικές αδειοδοτήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει στον χώρο που είναι σήμερα το υπεραστικό κτέλ. Και το μεγάλο ζήτημα και δύσκολη συζήτηση στα Χανιά σε σχέση με τα 52 στρέμματα του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, τα οποία φιλοδοξούμε και θα γίνουν το καλύτερο πάρκο αστικού πρασίνου στη χώρα, αλλά που μέχρι να γίνουν και τη δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ, ένα μέρος του θα προτείνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει ως χώρο στάθμευσης. Ήδη έχουμε οριοθετήσει ένα πολύ σημαντικό μέρος δυτικά, το δυτικό μέρος του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου, σε ένα πάρκο αναψυχής, θα εμπλουτιστεί το συγκεκριμένο, όμως υπάρχει άφωνος χώρος στα 52 στρέμματα, κάποια μικρή περιοχή να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες ανθρώπων που έρχονται από άλλες περιοχές, είτε από ανατολικά της πόλης, είτε νότια της πόλης. Για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου υπάρχει τηλεθεατής που ρωτάει, κύριε Δήμαρχε, αν υπάρχει, λέει, ένα σχεδιασμός από την πλευρά σας, έτσι ώστε με τη δημιουργία αυτού του πάρκινγκ δεν επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά η περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Η συγκεκριμένη περιοχή έτσι κι αλλιώς παρέμενε κλειστή εδώ και δεκαετίες. Το μόνο που θα προσθέσουμε στους χώρους που μέχρι πρότινος ακόμα και ο στρατόπεδο λειτουργούσε ως πάρκινγκ, με εισόδους και εξόδους από την περιοχή, οι οποίες υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, για να μπορέσουμε, αν θέλετε, όχι να επιβαρύνουμε, κατά τη γνώμη μου, να διευκολύνουμε την περιοχή, η οποία και αυτή, όπως και άλλες περιοχές, αντιμετωπίζουν ζήτημα στη στάθμευση των αυτοκινήτων των μόνιμων κατοίκων. Άρα, δεν θεωρώ ότι επιβαρύνουμε την περιοχή. Αναφερόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος θα κλείνει το βράδυ, δεν θα είναι μόνιμα ανοιχτός. Άρα, θα χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους κυρίως του κέντρου της πόλης, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, μαζί με την ίδια κατεύθυνση και χαρακτήρα που έχουμε με τα ηλεκτρικά λεωφορεία από τον Κλαδισσό. Θα υπάρχει μια επιπλέον γραμμή, να τονίσω... Όπως θα διευκολύνει και θα εξυπηρετεί τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν εκεί. Ακριβώς. Να τονίσω ότι η χιλιομετρική απόσταση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου από τη δημοτική αγορά είναι περίπου 1.300 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα σημείο το οποίο εύκολα μπορεί να το διανύσει κάποιος με τα πόδια, είτε θέλει να πάει στην πλατεία δικαστηρίων, είτε θέλει να μεταβεί στο κέντρο της πόλης, και είναι μια επιλογή την οποία την εξετάζουμε πλέον. Ξέρω ότι υπάρχουν απόψεις ότι θα πρέπει όλο άμεσα να δοθεί ως πράσινο. Εξηγώ ότι η διαμόρφωσή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο απαιτεί μελέτες, απαιτεί χρηματοδοτήσεις, δημοπρατήσεις, απαιτεί έναν χρόνο, στο διάστημα του οποίου μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα μέρος του χώρου αυτού. Άλλωστε, και θέλω να το τονίσω, νομίζω ότι αδικεί όλη αυτή η ρητορική η οποία υπάρχει εναντίον της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Να τονίσω ότι ήμασταν εμείς που καταφέραμε μαζί με τα κινήματα, μαζί με τους πολίτες, με μια συνολική δουλειά που έχει γίνει και από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, να αποκτήσουμε, όχι κατά χρήση, κατά κυριότητα, τα 52 στρέμματα με ένα αντίτιμο περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ.
και να εξασφαλίσουμε έτσι τη μελλοντική Άχι. Χρήση του χώρου, το οποίο θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα για το Δήμο Χανίων των τελευταίων δεκαετιών. Έχετε αναφερθεί στην κατάργηση του χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Ανατολικής Σταύρου. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας χώρος που πολύ συχνά εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί κόσμο. Πώς θα διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής, που ουσιαστικά με την κατάργηση θα υπάρχουν λιγότερες θέσεις στάθμευσης σε ένα σημείο που είναι και κοντά στο κέντρο της πόλης των Χανίων και αποτελούσε πάντοτε μια εναλλακτική ακόμα και για τους επισκέπτες των Χανίων, κύριε Δήμαρχε. Συμφωνώ. Αλλά ας δούμε λίγο από πιο ψηλά την εικόνα της περιοχής. Είναι το Κούγκαπι, η μελέτη Τσακαλάκη, η αρχιτεκτονική μελέτη Τσακαλάκη, η οποία τώρα παίρνει τις τελευταίες περιβαλλοντικές αβιοδοτήσεις για τη δημοπρασία. Έχουμε ολοκληρώσει ήδη, ξεκινώντας πριν από 3 χρόνια, τη μελέτη της πίσω πλευράς του Κούγκαπι μέχρι την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και έχει ήδη και τη χρηματοδότηση από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης τα 27 εκατομμύρια του ΒΑΑ, το ΕΣΠΑ της Κρήτης, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και την κυρία Κασοτάκη, την προϊσταμένη της διαχειριστικής αρχής. Έχουμε ήδη έτοιμο για δημοπράτηση το Ανατολικό Ανάχωμα. Είναι ο χώρος πάνω από την Ανατολική Τάφρο, από την Οδό Μήνος μέχρι την Ανατολική Τάφρο, που θα γίνει, και θα το θυμάστε, ένα από τα πιο ωραία σημεία για επίσκεψη στα Χανιά. Και έχουμε και την μελέτη έτοιμη για δημοπράτηση στους επόμενους μήνες της πύλης της Σάμου μπροστά. Αντιλαμβάνεστε ότι έμενε το κομμάτι της Ανατολικής Τάφρου ως ένα ζητούμενο, πώς θα μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε και να αλλάξουμε την εικόνα, η οποία δεν είναι μια εικόνα που μας αρέσει ή που μας κολακεύει. Ο χώρος στάθμευσης εκεί επίσημα δεν υπάρχει. Είναι ένας χώρος που απλά χρησιμοποιείται από τους πολίτες και το κατανοώ. Είναι μια ανάγκη του συγκεκριμένου χώρου. Τι κάναμε? Εμείς ξεκινήσαμε τις μελέτες, κύριε Δασκαλάκη, με χρηματοδότηση ξανά από τα ΒΑΑ. Είναι 3 μελέτες ταυτόχρονα. Είναι η Ανατολική Τάφρος, είναι η Βίλα Σβάρτς και η Βίλα Πολογιώργη, που αυτές οι μελέτες οριμάζουν. Το πότε θα δημοπρατηθούν όμως θα είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχω ξεκαθαρίσει για να καθησυχάσω τους πολίτες αλλά και όλους που καταλαβαίνω ότι έχουν κάποιο δίκιο. Ότι δεν θα κάνουμε τη δημοπράτηση του έργου εάν δεν έχουμε δώσει πιστικές απαντήσεις, εάν δεν έχουν λειτουργήσει όλοι οι σχεδιασμοί για τα περιφερειακά πάρκινγκ, για άλλους χώρους στάθμευσης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πιέζουμε τόσο πολύ τους πολίτες και τους επισκέπτες που τελικά δεν βρίσκουμε λύση, αλλά ουσιαστικά δημιουργούμε μια εκρηκτική κατάσταση η οποία δεν είναι διαχειρίσιμη. Άρα, εμείς είχαμε ευθύνη, έχοντας και τις χρηματοδοτήσεις, να ξεκινήσουμε τις μελέτες και τα επόμενα 3 χρόνια, που περίπου τόσο θα χρειαστεί για την ορίμανσή τους, θα αποφασίσει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο εάν πρέπει να πατήσει το κουμπί της δημοπράτησης ή να το μεταθέσει, έχοντας πλέον την πολυτέλεια αυτή. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, να υπάρχει ένας σχεδιασμός που αφορά τη στάθμευση. Αντιλαμβάνομαι όμως και ένα πρόβλημα που φαντάζομαι θα είναι και ένας πονοκέφαλος για εσάς. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πόλη των Χανίων δεν διαθέτει δημοτική αστυνομία. Ναι, μεν έρχονται 40-42 δημοτικοί αστυνομικοί. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών των χώρων, αλλά και γενικότερα τη στάθμευση που επικρατεί στην πόλη των Χανίων, καθώς σε πολλά σημεία, δικαίως λένε οι τηλεθεατές, επικρατεί και μία αναρχία όσον αφορά τη στάθμευση. Βεβαίως, δεν μπορεί η δημοτική αρχή να έχει έναν δημοτικό αστυνομικό για κάθε πολίτη, αλλά υπάρχουν και τέτοιες κραυγαλές περιπτώσεις στα Χανιά. Θα σας πω όμως. Πριν από περίπου 2 χρόνια και με ευθύνη του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, δημιουργήσαμε μια εφαρμογή, το iPark, το οποίο έλεγχε και ελέγχει ουσιαστικά όλη τη διαδικασία. Ο έλεγχος γινόταν για τον τρόπο στάθμευσης στο κέντρο και αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Δηλαδή, πλέον έχουμε καθημερινά πάνω από 2.500 ξεχωριστούς χρήστες. Και όλο αυτό διαμορφώνει και μια κουλτούρα και μια αντίληψη ότι δεν είναι το κέντρο ένας απέραντος χώρος άναρχα να αφήνουμε το αυτοκίνητο. Μαζί με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή πόλη, εκεί προβλέπουμε επιπλέον και μπάρες ελέγχου εισόδου-εξόδου στα κρίσιμα σημεία της παλιάς πόλης, αλλά και στα σημεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στάθμευση, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά όπου υπάρχουν οχήματα ακινητοποιημένα εβδομάδες.
καταλαμβάνουν χώρους εβδομάδες χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς να αισθάνεται ο ιδιοκτήτης ότι εκείνη τη στιγμή καταλαμβάνει χώρο από έναν εργαζόμενο, από έναν επισκέπτη, χωρίς δηλαδή να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είναι συγκεκριμένος ο χώρος ο οποίος διαθέτουμε για στάθμευση και που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν φροντίσαμε να τον επεκτείνουμε. Τότε που υπήρχαν δυνατότητες, τότε που υπήρχαν αδόμητες εκτάσεις και τότε που και οι αξίες ήταν τέτοιες που ο Δήμος μπορούσε να αποκτήσει κομμάτια από αυτά. Έχει έρθει ερώτημα σχετικό που έχει να κάνει και με την προηγούμενη ενότητα που συζητήσαμε με το πεζοδρόμιο. Έχω ένα φίλο τηλεθεατή εδώ που λέει οδός Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Κάποια μαγαζιά λέει εδώ και χρόνια καταπατούν το χώρο με τραπεζάκια. Υπάρχουν φορές που ούτε ένα καρότσι, ένα περικό δεν μπορεί να περάσει. Και το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις αυτοκινήτων που σταθμεύουν σχεδόν πάνω στο πεζοδρόμιο. Και εκεί λοιπόν ο έλεγχος με τη δυνατότητα που έχει προβαίνει σε ελέγχους. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι ελέγχου από την τροχέα, η οποία και αυτή προσπαθεί να ελέγξει όχι μόνο το Δημοχανείο, έχει επιφορτιστεί με το βάρος όλες τις περιφερειακές ενότητες. Υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία και προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η δύσκολη απόφαση που είχαμε πάρει να αφαιρέσουμε ή να απομακρύνουμε, αν θέλετε, τις αφετηρίες των αστικών λεωφορείων, αλλά και τους χώρους στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων από την οδό Νικηφόρου Φωκά στον δρόμο του Οδείου και να τη μεταφέρουμε στην οδό Πλουμιδάκη, στο Ρολόι, όπου παρά τις αντιδράσεις φαίνεται ότι αυτό έχει λειτουργήσει και πλέον τα λεωφορεία αυτά δεν έρχονται στην καρδιά της πόλης και είναι πολύ σημαντικό. Πλην κάποιων εξαιρετικών περιπτώσεων όπου υπάρχει τεράστια συγκέντρωση λεωφορείων, είτε λόγω στρατιωτικών πλοίων που έρχονται στη Σούδα, είτε λόγω παράλληλων αφήξεων κρουαζιέρας. Σε κάθε περίπτωση όμως τα λέω όλα αυτά γιατί σταδιακά μπαίνει τάξη, προφανώς θα θέλαμε κάτι περισσότερο, αλλά σταδιακά και με τις δυνατότητες που έχουμε μπαίνει τάξη στα περισσότερα σημεία της πόλης. Τώρα κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό. Μιλάτε για την περιοχή της Σούδας και μου έρχεται ερώτημα για τη Σούδα. Φτάνουν λίγο κρουαζιερόπλια στη Σούδα και οι τουρίστες θέλουν να περπατήσουν, να πάνε στο αγγλικό νεκροταφείο και δεν υπάρχει μονοπάτι από την θάλασσα. Εκεί δεν υπάρχει μια άσχημη εικόνα στο λιμάνι γενικότερα. Δεν υπάρχει ακόμα, όμως είναι έτοιμη. Ήδη εκτελείται μια πρώτη μελέτη 2,5 εκατομμυρίων στον ποταμό Μωρόνι, όπως υπάρχει και η συνολική ανάπλαση 6 εκατομμυρίων ευρώ με όρημη μελέτη από την ΔΕΙΑΧ για τη μεγάλη ανάπλαση της εκβολής του Μωρόνι, που θα δώσει και εναλλακτικούς δρόμους περιπατητικούς, αλλά και μια ασφάλεια όσον αφορά τη διέλευση των ομβρίων. Αυτά λοιπόν τα οποία πολύ σωστά τα θέτουν οι τηλεθεατές, είναι ζητήματα τα οποία έχουν όχι πλέον μόνο όριμες μελέτες, έχουν και χρηματοδότηση, κάποια εκτελούνται όπως αυτό που σας ανέφερα το μικρό τμήμα του Μωρόνι και κάποια θα τα δουν το επόμενο διάστημα. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία να το αναφέρω. Θα σας πάω στην οδό Δελγιαννάκηδων, μια κυρία που μου ζητάει να πω και την ηλικία της, είναι λέει 85 ετών, χαρακτηρίζει τον δρόμο πολύ στενό, σας ρωτάει αν προβλέπετε κάποια διάνοιξη και αν σκοπεύετε να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης. Προσπαθώ να εντοπίσω στο μυαλό μου ποια είναι ο οδός. Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να θυμάστε όλους τους δρόμους. Συνήθως τους θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια είναι συγκεκριμένα. Ας μας βοηθήσουν τηλεθεατές να κάνουν πιο συγκεκριμένο το ερώτημα και θα το μεταφέρω ξανά. Κύριε Δήμαρχε, το κομμάτι του κυκλοφοριακού είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Για να είμαι ειλικρινής, σήμερα είχα σκοπό να το αγγίξω λιγότερο με δεδομένο ότι σε όλες τις τηλεοπτικές μας συναντήσεις μονοπολεί το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Είμαι χαρούμενος γιατί πλέον στο κομμάτι του κυκλοφοριακού η δουλειά η οποία έχει γίνει και η προετοιμασία των προηγούμενων χρόνων αρχίζει σιγά σιγά και υλοποιείται. Τις προηγούμενες φορές που ήμουν εδώ σας έλεγα θα κάνουμε, τώρα κάνουμε πράγματα. Οι αναπλάσεις οι οποίες γίνονται στους δρόμους είναι χαρακτηριστικές. Υπάρχει όντως μια διευκόλυνση των ανθρώπων που έρχονται. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στα Χανιά, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι αυτό που έχει κάποιος στο μυαλό του ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Υπάρχει ζήτημα στάθμευσης και αυτό είναι που προσπαθούμε στοχευμένα να απαντήσουμε. Οι Χανιώτες έχουν την κουλτούρα του να περπατήσω στην πόλη, γιατί okay, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που υπάρχει μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και με ντόπιους τουρίστες, με Έλληνες τουρίστες, ο επισκέπτης που θα έρθει από το Ηράκλειο, από την Αθήνα ή από άλλες ελληνικές πόλεις θα πάρει το αυτοκίνητό του, άρα θέλει να μετακινηθεί με αυτό.
θα ήταν διαφορετική εικόνα αν οι Χανιώτες εκείνη την περίοδο μπαίνανε στη διαδικασία να περπατήσουν την πόλη? Νομίζω ότι σταδιακά γίνεται και γίνεται γιατί μπορούν να την περπατήσουν. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια αντίστροφη προσέγγιση. Δεν χρησιμοποιείς την πόλη επειδή απλά δεν μπορείς να παρκάρεις στο κέντρο. Δεν περπατάς την πόλη επειδή απλά το αυτοκίνητο μένει παρά έξω. Περπατάς την πόλη γιατί η πόλη στο επιτρέπει. Γιατί τα πεζοδρόμια στο επιτρέπουν, γιατί οι φωτεινοί σηματοδότες είναι με αυτόν τον τρόπο τοποθετημένοι και σε διευκολύνουν, γιατί υπάρχουν διαγραμμίσεις, γιατί υπάρχει η αφαίρεση από όλες αυτές τις, από όλη αυτή την ασχήμια που υπάρχει από το δίκτυο της ΔΕΗ, το οποίο απομακρύνεται. Και μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μετασχηματιστής απέναντι από το πρώην 13 που είναι πιο γνωστό, στην πλατεία 1866, που πραγματικά δόθηκε ένας τεράστιος αγώνας γραφειοκρατίας για να απομακρυνθούν αυτοί οι δύο άθλοι μετασχηματιστές από τα κεφάλια μας και που σε μερικές μέρες θα απομακρυνθούν. Όλα αυτά δημιουργούν μια άλλη εικόνα και μια άλλη δυνατότητα στους πολίτες. Μαζί με τα περιφερειακά πάρκινγκ και μαζί με χώρους που δίνονται και καλύπτουν αυτές τις μειώσεις οι οποίες υπάρχουν είτε λόγω ποδηλατοδρόμων είτε λόγω διαπλατήσεων, νομίζω ότι θα επιφέρουν σταδιακά μια ισορροπία στην πόλη, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και αντιλαμβάνομαι την διαμαρτυρία των πολιτών. Είμαστε σε μια φάση αλλαγής μετασχηματισμού της πόλης των Χανίων και σε αυτή την αλλαγή και στον μετασχηματισμό όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαστε θετικά διακείμενοι γιατί διαταράσσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαμε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Όμως η αλλαγή αυτή γίνεται και είμαι σίγουρος ότι όταν θα συμβεί, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν, οι πολίτες δεν θα μπορούν να φανταστούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν πριν. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Θα σας πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 ακριβώς εδώ, σε ώρα αιχμής. Καλεσμένος μας ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Κύριε Δήμαρχε, θα σας πάω ίσως, όχι ίσως, σίγουρα στο πιο εμβληματικό σημείο της πόλης των Χανίων. Θα τολμήσω να πω ότι είναι εμβληματικό σημείο για ολόκληρη την Κρήτη. Είναι από τις καρποστάλ της Κρήτης στο εξωτερικό, η Δημοτική Αγορά. Ένα σπουδαίο έργο, μια σημαντική παρέμβαση. Ουσιαστικά η αναγέννηση είναι εκβάθρων στην Δημοτική Αγορά. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο κομμάτι των χρονοδιαγραμμάτων. Εδώ πέρα υπήρξαν καθυστερήσεις. Εδώ υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία δυσκόλεψαν την υλοποίηση και την πορεία αυτού του έργου. Σήμερα, 1η Ιουλίου του 2024, σε ποια φάση βρίσκεται το έργο της Δημοτικής Αγοράς? Είναι όντως ένα, το σημαντικότερο έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή μέχρι το επόμενο. Για να πω στους τηλεθεατές, για αυτούς που δεν είναι από τα Χανιά, ότι βλέπουν το σήμερα της Δημοτικής Αγοράς. Λοιπόν, όντως είναι το σημαντικότερο έργο που εκτελείται και είναι ένα έργο το οποίο μας έχει όντως ταλαιπωρήσει, έχει αρκετές δυσκολίες, όμως πλέον έχουμε ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Δύο βασικά ήταν. Το πρώτο είχε να κάνει με την αρχαιολογία. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα διπλό μνημείο και είναι διπλό γιατί είναι το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς που υπάγεται στην εφορία νεωτέρων μνημείων και είναι και το ενετικό τείχος πάνω στο οποίο εδράζεται η Δημοτική Αγορά. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που αποκαλύφθηκε μετά την απομάκρυνση του δαπέδου είχε τη δική του μελέτη η οποία έπρεπε να γίνει και καινούργια δεδομένα τα οποία προέκυψαν. Πολύ γρήγορα οι υπηρεσίες του Δήμου, οι εξαιρετικές υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα η τεχνική υπηρεσία κατάφερε και έκανε μια επικαιροποίηση της στατικής και της αρχιτεκτονικής μελέτης η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, άρα ξεπεράσαμε και ξέρουμε ακριβώς τα επόμενα βήματα τα οποία και τώρα εκτελούνται. Το δεύτερο είχε να κάνει με πολλές αλλαγές που έγινε στο ειδικτυσιακό. Η ανάδοχος εταιρεία εξαγοράστηκε, συγχωνεύτηκε και τελικά κατέληξε σε ένα μεγάλο σχήμα το οποίο συνεχίζει τις εργασίες, όμως όλη αυτή η αλλαγή προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις. Τώρα όμως, και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, το έργο εδώ και αρκετούς μήνες τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Ήδη έχουν τελειώσει τα κομμάτια της θεμελίωσης. Αυτές τις ημέρες σκυροδετείται το δάπεδο, θα ολοκληρωθεί και το δάπεδο. Αλλά κύριε Δασκαλάκη, το βασικό το οποίο θέλω να γνωρίζουν όλοι είναι ότι
Είναι τόσο σημαντικό αυτό το έργο, γιατί η παρέμβαση αυτή θα διαρκέσει και τα επόμενα 150 χρόνια. Mm-hmm. Τα υλικά, οι προδιαγραφές, όλα είναι στο ανώτατο δυνατό τεχνικό επίπεδο. Έχουμε ευθύνη να παραδώσουμε το καλύτερο δυνατό έργο. Η καθυστέρηση, η οποία εκτιμούμε ότι θα έχουμε, είναι περίπου ένα χρόνο και κάτι μήνες. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε είναι αντί να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2024, είναι να παραδοθεί, και είμαστε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη βάση εξέλιξης των εργασιών, στη χρηματοδότηση του έργου το οποίο ήταν από την περιφέρεια Κρήτης, είναι να παραδοθεί την άνοιξη του 2025. Είναι Μάλιστα. λοιπόν σημαντικό ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα τους τελευταίους μήνες παραμένει σταθερό απολύτως από τους εργοδηγούς και από την ανάδοχο εταιρεία και φυσικά από την τεχνική μας υπηρεσία. Οι εργασίες προχωρούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον ανησυχίας. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε είναι η αίσθηση ότι το έργο δεν προχωράει, το έργο προχωράει κανονικά και πολύ σύντομα θα το βλέπουμε σιγά σιγά και τμηματικά να ολοκληρώνεται. Παράλληλα όμως με το έργο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε μαζί με την παράδοση του έργου να έχουμε ολοκληρώσει και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής αγοράς. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Γνωρίζω ότι είναι σε εξέλιξη αυτό το εμβληματικό έργο. Στην προηγούμενη φωτογραφία φαίνεται ότι είναι έτοιμο και για τη σκηνοθέτηση του δαπέδου, οπότε είναι ένα βασικό κομμάτι. Η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, κύριε Δήμαρχε, απαιτεί διαφορετική μελέτη, και αν αυτό σας προβληματίζει ότι θα μπορούσε να φέρει μια νέα καθυστέρηση. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο είχε κινηθεί η συγκεκριμένη μελέτη έσπαγε το συνολικό έργο, γιατί κατά τη γνώμη μου προφανώς κινεί ένα έργο η διαμόρφωση του αύλιου χώρου και του εσωτερικού της αγοράς. Η συγκεκριμένη μελέτη οριμάζει και θα δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατόν. Εκεί υπήρχαν παρεμβάσεις υπό τον έλεγχο της αρχαιολογίας, λογικές θα μπορούσα να πω, σε σχέση με την αποτύπωση του τείχους, και όλο αυτό έχει ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Έχουμε πλέον την τελική μελέτη για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η δημοτική αγορά δεν θα μπορεί να λειτουργεί. Α, θα μπορούσε εκεί, δηλαδή, να είναι ένα αυτόνομο κομμάτι διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Φυσικά θα είναι αυτόνομο, θα εξασφαλιστεί απολύτως η πρόσβαση και η λειτουργία της δημοτικής αγοράς και τμηματικά θα γίνονται παρεμβάσεις στο χώρο γύρω από αυτήν. Το τελικό αποτέλεσμα όμως με την ανάπλαση που έχει γίνει και στο βόρειο νότιο μέρος στην Χατζημιχάλη Γιάνναρη, νομίζω ότι πλέον δίνει και την εικόνα που θα υπάρχει για τη δημοτική αγορά και ευρύτερα το κέντρο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, κύριε Δασκαλάκη, γιατί αυτό το σημαντικότερο έργο θα δώσει σκυτάλι στο αμέσως επόμενο, εξίσου σημαντικό, που θα είναι τα ενετικά νεόρια. Θα σας πάω στα νεόρια. Απλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην δημοτική αγορά, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά των τηλεθεατών. Βέβαια υπάρχει. Πάμε λοιπόν το 2025, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την άνοιξη του 2025, ξεκινάει, ανοίγει τις πύλες της, ένα κομμάτι της ιστορίας των Χανίων. Θέλω να το πω αυτό, για να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές, μιλάμε για ένα έργο τέτοιας εμβέλειας. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει μια παρέμβαση στα θεμέλια, μια παρέμβαση η οποία έχει να κάνει με δύο τμήματα του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο αρχαιολογίες ουσιαστικά, με πιστή επαναφορά του μνημείου στον τρόπο που παραδόθηκε και γενιάστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1913, και η συνολική διάρκεια των εργασιών, έτσι όπως τουλάχιστον τώρα την εκτιμούμε, είναι 3,5 χρόνια. Πολλοί, και ήταν κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κερδίσουν και να χαϊδέψουν αυτιά ανθρώπων που είχαν τη δική τους αγωνία, μιλούσαν ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και σε 12 μήνες. Και κάποιοι και από τους επιχειρηματίες και καταστηματάρχες είχαν μπει στη λογική να πιστέψουν ότι ένα τόσο μεγάλο έργο θα μπορούσε να γίνει σε 12 μήνες, όπως έλεγε και ο πρώην δήμαρχος ο κ. Βάμουκας. Τα λέω όλα αυτά γιατί οι παρεμβάσεις τέτοιου μεγέθους, και ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει από ιδία εμπειρία, από μια παρέμβαση που μπορεί να κάνει στο σπίτι του ακόμα, όντως έχουν πολλαπλά θέματα να ξεπεράσουν, και εάν είμαστε συνεπείς στα 3,5 χρόνια στην άνοιξη του 2025, θεωρώ ότι παρά την καθυστέρηση θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το έργο έγινε η επόμενη μέρα, κύριε Δήμαρχε. Η επόμενη μέρα, ποια θα είναι για την δημοτική αγορά, δηλαδή να πω όταν ποια δεν, καλό ανοίξει. Να πω ποια δεν θα είναι. Ναι, να πείτε ποια δεν θα ποια είναι. Ποια δεν θα είναι. Δεν θα είναι η εικόνα της δημοτικής αγοράς με τα πάσης φύσεως σουβενίρ,
εισαγόμενα προϊόντα τα οποία κανείς μπορεί να τα βρει οπουδήποτε, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά οπουδήποτε στον κόσμο. Θα παραχωρηθεί στην ντόπια επιχειρηματικότητα. Η προτεραιότητα και ο κανονισμός λειτουργίας που έχουν υπογράψει ήδη καταστηματάρχες ότι θα σεβαστούν με την είσοδό τους, την εκ νέου είσοδο για όσους μπουν ξανά και φυσικά για τους νέους μισθωτές θα ισχύει το ίδιο, είναι ότι θα τηρηθεί ένας κανονισμός λειτουργίας ο οποίος θα προτάσει την ντόπια επιχειρηματικότητα, τα ντόπια κριτικά ή και ελληνικά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και όλα τα ελληνικά προϊόντα, ώστε να διατηρήσουμε μια αγορά ζωντανή, την καρδιά της κριτικής, των κριτικών, κριτικής επιχειρηματικότητας και προώθησης των κριτικών προϊόντων, ταυτόχρονα όμως με μια λειτουργία η οποία θα την διατηρεί και ζωντανή. Υπάρχει μια παραφιλολογία στα Χανιά ότι εκεί θα διαμορφωθεί ένας πολυχώρος στα πρότυπα μεγάλων ελληνικών πόλεων όπου θα υπάρξουν δραστηριότητες, εδώ ένας τηλεθεατής λέει ακόμα και σινεμά και τα σχετικά. Να υποθέσω ότι δεν είναι αυτή, δεν θα είναι αυτή η εικόνα της δημοτικής αγοράς. Για το σινεμά δεν το είχαμε σκεφτεί, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πολύ εύκολο. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να είναι μια ζωντανή αγορά, μια αγορά η οποία θα έχει μια πτέρυγα οριοθετημένη που θα είναι και για υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα ώστε να προωθούν τα τοπικά προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μια δημοτική αγορά στην οποία μέσα θα συμβαίνουν πράγματα. Θέλουμε δηλαδή να μπορούμε να έχουμε σε συγκεκριμένες ώρες, κάποιες φορές το χρόνο, event, γεγονότα, πολιτιστική δραστηριότητα. Όπως έχουμε πει, ότι φυσικά θα υπάρχει και ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε στο κομμάτι της φύλαξης, που σημαίνει και τήρηση του κανονισμού, στο κομμάτι της συντήρησης και στο κομμάτι της καθαριότητας, να υπάρχει μια αυτοτέλεια της λειτουργίας της δημοτικής αγοράς, με την παρακράτηση ενός μέρους από τα μισθώματα, το οποίο θα επιστρέφει στη δημοτική αγορά, για να μπορεί να διατηρείται ακριβώς έτσι, όπως θα είναι την πρώτη μέρα της νέας λειτουργίας της. Αναφερθήκατε στα νεόρια και αντιλαμβάνομαι, κύριε Δήμαρχε, ότι τα νεόρια αποτελούν και ένα προσωπικό στοίχημα για εσάς. Και προσωπικό και συλλογικό στοίχημα της Δημοτικής Αρχής. Αφιερώσαμε κυριολεκτικά εκατοντάδες ώρες, και εγώ και οι συνεργάτες μου, και εγώ προσωπικά μπορώ να πω, μαζί με την Επιτροπή Παρακολούθησης, και αναφέρομαι στην Ερευνητική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον κύριο Σκουτέλη, τον Νίκο του Σκουτέλη, τον καθηγητή αρχιτέκτονα, τον οποίο θέλω δημόσια να ευχαριστήσω, μαζί με την κυρία Παπαδοπούλου, την προϊσταμένη της αρχαιολογίας, και πολλούς αξιόλογους ανθρώπους όπως ο Αντώνης Ομιλουνάς, αλλά θα ξεχάσω κάποιους, δεν είναι σωστό, για να παραδώσουμε μία μελέτη που, κύριε Δασκαλάκη, εκρήθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο, γιατί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πάντα έχει πάρα πολλές προσεγγίσεις στα θέματα που εξετάζει. Η πρότασή μας λοιπόν, η τελική μελέτη, ομόφωνα εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και η μεγάλη μας αγωνία ήταν πού θα βρούμε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, για το οποίο δεν κάναμε καμία έκπτωση. Ζητήσαμε από τους μελετητές, ζητήσαμε στη μελέτη εφαρμογής τα καλύτερα υλικά, τον καλύτερο εξοπλισμό για τα ενετικά νεόρια, και έτσι ο προϋπολογισμός έφτασε στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Και ήταν πολύ μεγάλη αγωνία πώς θα βρούμε αυτά τα χρήματα. Και τελικά μέσα από το πρόγραμμα Διατηρώ και την καθοριστική συμβολή του Γιώργου του Ζερβού, του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον υπεύθυνο για θέματα ΕΣΠΑ, και φυσικά και με την ανακοίνωση και την βοήθεια του ίδιου του Πρωθυπουργού, ανακοινώσαμε τα 22 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο τι σημαίνει, για να γίνω πρακτικός, ότι μέσα στο 2025 θα δουν οι Χανιώτες και οι Χανιώτισσες εργοτάξιο στα ενετικά νεόρια. Άρα μια φιλοδοξία γενεών γίνεται πράξη και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, και ακόμα πιο υπερήφανοι, κύριε Δασκαλάκη, γιατί δεν είναι μόνο η παρέμβαση στον ενετικό λιμένα των ενετικών νεορίων. Είναι το πλακόστρωτο, είναι τα σκιάδια, είναι οι σπηλαιώσεις οι οποίες θα γίνει αποκατάσταση από τη φθορά του χρόνου, και φυσικά η ανάταξη του κυματοθράφστη που θα προστατεύσει τον ενετικό λιμένα. Και το βασικότερο από όλα, με την ολοκλήρωσή τους, κύριε Δασκαλάκη, τα ενετικά νεόρια μαζί με το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και το Μεγάλο Αρσενάλι θα αποτελέσουν το σημαντικότερο σύμπλεγμα πολιτιστικής υποδομής, το οποίο θα υπάρχει σε εθνικό επίπεδο για την φιλοξενία κορυφαίων παγκοσμίως γεγονότων. Όπως για παράδειγμα,
και το ανακοινώσαμε και προχθές, θα μπορούσε να είναι σε μερικά χρόνια και ήδη φαίνεται ότι μπορεί να είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μελλοντικά και τους χώρους των Εντικών Νεωρίων. Που φέτος, θα τολμήσω να πω, απογειώθηκε ως θεσμός. Κάθε χρόνο νομίζω ότι ανεβαίνει γοργά τα σκαλοπάτια της επιτυχίας, στηριζόμενοι σε ανθρώπους που αγαπούν το βιβλίο, που δεν βλέπουν την έκθεση ως εμπόριο, αλλά το βλέπουν ως πεδίο διαλόγου. Και γι' αυτό το λόγο, σχετικές εικόνες από και γι' αυτό το λόγο ήταν τεράστια επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει η πόλη, συμμετέχει η πόλη και το αγκαλιάζει. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι, γιατί το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, μαζί με τα υπόλοιπα φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και πάρα πολλά άλλα τα οποία κάνουμε, δείχνουν ότι τα τελευταία 5 χρόνια στο κομμάτι του πολιτισμού τα Χανιά έχουν κάνει μια συνειδητή επένδυση, η οποία αποφέρει και αποφέρει με ποιοτικούς και όχι μόνο με ποσοτικούς όρους, και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Θέλω να σας πάω λίγο και στο κομμάτι κάποιων θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές υποδομές. Γνωρίζω ότι προχωρά το Διεθνές Ποδηλατοδρόμιο στο Ακρωτήρι. Ολοκληρώνεται, που επί χρόνια ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου, χωρίς καμία καθυστέρηση, ένα έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό μαζί με τα 30 οικοδομικά τετράγωνα είναι πιο μπροστά και ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου, αρχές του 2025. Υπάρχει σκέψη να το λειτουργήσει ο Δήμος? Θα το λειτουργήσει ο Δήμος, όπως ο Δήμος μέσα από τον αναπτυξιακό οργανισμό που εγκρίναμε προχθές από το Δημοτικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει, και τολμώ να το πω, όταν και εφόσον πάρουμε και το κολυμβητήριο στο Ακρωτήρι με την παραχώρηση που ελπίζω ότι θα γίνει από το Πολυτεχνείο Κρήτης, θα το λειτουργήσει και αυτόν τον χώρο. Αναφέρεσαι στο κολυμβητήριο στα Κουνουπιδιανά. Στα Κουνουπιδιανά, που ελπίζω να έχουμε σύντομα εξελίξεις, γιατί υπήρξε επικοινωνία και με τον Πρίτανη και με τον κύριο Πιερακάκη για να μπορέσει να αξιοποιηθεί ως δημοτικό κολυμβητήριο. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη και έχουμε και το μέγεθος και την διάθεση ως Δήμος να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα δημοτικό κολυμβητήριο, και μαζί με τους άλλους χώρους υποδομής θα υπάρχει μια διαχείριση μέσα από την αναπτυξιακή την οποία συστήνουμε και αποφασίστηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή στο επόμενο μέρος θα σας πάω λίγο στο κομμάτι της σχολικής στέγης, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των τηλεθεατών, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, θέλω λίγο πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα να σταθούμε σε ένα πρόβλημα που πλέον χαρακτηρίζεται κοινωνικό για την Κρήτη. Δεν αφορά μόνο τα Χανιά, αφορά όμως και τα Χανιά, και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αφορά τα Χανιά. Το είδαμε και στο Ηράκλειο, νομίζω ότι αφορά ολόκληρη την Κρήτη, και αναφέρομαι στο μεταναστευτικό. Μέσα στο χειμώνα και μέχρι πριν από λίγο καιρό, εγώ προσωπικά σταμάτησα να μετράω τις φορές που έβλεπα είτε από τον Δήμο Χανίων είτε από άλλους Δήμους της Κρήτης να υπάρχουν δηλώσεις, και κυρίως από την Δήμαρχο της Γάβδου, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ήρθε ο κύριος Κερίδης στην Κρήτη, πια δεν έχει το χαρτοφυλάκιο, έδωσε κάποιες δεσμεύσεις, μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί καμία από αυτές τις δεσμεύσεις. Κρατάτε στα χέρια σας, όχι εσείς μόνο, γενικότερα η αυτοδιοίκηση της Κρήτης και κυρίως των Χανίων και του Ηρακλείου, μια καυτή πατάτα που λέγεται μεταναστευτικό. Τι θα γίνει αν έρθει μια μεγάλη φουρνιά μεταναστών, παραδείγματος χάρη στη Γάβδο, και λόγω του απαγορευτικού μέσα στο νησί παραμείνουν 500 άτομα? Το μεταναστευτικό, πρώτα απ' όλα, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι ένα πολιτικό θέμα, είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα. Το γνωρίζετε και το κατανοείτε κι εσείς και όλος ο κόσμος. Η παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ανακουφίσει τον πόνο και να καλύψει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών γίνεται εκτός κάθε θεσμικού πλαισίου. Είναι απαράδεκτο. Στα Χανιά, ας πούμε, υπάρχουν οι κατασκηνώσεις που έχουν έναν άλλο λόγο για να λειτουργούν, και στο Ηράκλειο βρέθηκε ο χώρος του παλιού ΚΤΕΛ, όμως ούτε και αυτό είναι λύση. Έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο συμβαίνει και στα Χανιά, με έναν τρόπο ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά αποτυπωμένο στην νομοθεσία. Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει να διαχειριστεί με τους πάρα πολλούς περιορισμούς που υπάρχουν, και οικονομικούς και περιορισμούς και αδυναμία εξέβρισης κατάλληλων χώρων, όλη αυτή την τραγωδία η οποία συμβαίνει. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο και μέχρι πρότινος, τώρα έκανε την αλλαγή στην νομοθεσία, δεν δικαιολογούσε ούτε καν βασικές δαπάνες για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Υπό την αίρεση της δημιουργίας ενός οργανωμένου χώρου. Προϋπέθεται δηλαδή τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα.
Και ειδικά το ζήτημα αυτό έγινε τεράστιο, καθώς οι ροές εξ Ανατολάς έγιναν ροές από τον Νότο. Άρα ξαφνικά η Κρήτη και η Γάβδος ειδικότερα, αλλά και όλα τα παράλια. Δήμοι δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά έχουν δυσκολία στην καθημερινή τους λειτουργία με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, έπρεπε να διαχειριστούν ζητήματα πάρα πολύ μεγάλα. Εκεί λοιπόν αυτό που είπαμε στον Υπουργό είναι ότι αφενός θα πρέπει να υπάρξουν πόροι και βοήθεια στους δήμους υποδοχής. Δεν είπαμε ποτέ ότι ως Δήμος Χανίων θέλουμε να βγούμε έξω από το κάδρο. Δεν είπαμε ότι δεν μας αφορά, επειδή απλά και μόνο δεν είμαστε από τους δήμους που προσεγγίζονται. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να δοθούν τα μέσα, οι πόροι και οι ανθρώπινοι πόροι για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Εκεί λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή, να βρεθούν ξεχωριστά χρήματα αλλά και δυνατότητα να έχουμε κόσμο για να μπορούμε να διαχειριστούμε και βέβαια μια απόλυτη επιτάχυνση στον έλεγχο ο οποίος γίνεται στους ανθρώπους αυτούς πριν μεταβούν στην υπηρετική χώρα. Αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι από ένα χρονικό διάστημα 5 ή 6 ημερών που αρχικά απαιτούνταν για την πρώτη ταυτοποίηση, έχουμε έρθει περίπου στις 2 ημέρες. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει μια φροντίδα και μέρημα τις 2 μέρες. Όμως δυστυχώς τώρα εμείς στους χώρους που είχαμε, για παράδειγμα στις παιδικές κατασκηνώσεις, πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα γιατί αυτές λειτουργούν τα θερινά προγράμματα και είμαστε πραγματικά έκθετοι όλοι μας, ως τοπική κοινωνία και κεντρικό κράτος, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε ακόμα και την μία ή δύο μέρες που παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί. Προς το παρόν υπάρχει μια διαχείριση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είμαστε συνεχώς σε πίεση με το Υπουργείο. Το Υπουργείο αντιτείνει τον ορισμό συγκεκριμένου σημείου και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο γιατί κανείς αυτοδιοικητικός ούτε έχει εύχερο χωρίς προηγούμενη διαμόρφωση αλλά ούτε υπάρχει η ευκολία να οριοθετήσουμε ένα συγκεκριμένο κλειστό κέντρο εδώ στα Χανιά εδώ ή συνολικά στην Κρήτη. Άρα θα πρέπει να γίνεται τάχιστα η ταυτοποίηση και αν είναι δυνατόν αυθημερώνει το πολύ σε μία μέρα να υπάρχει μετακίνηση στην υπηρετική χώρα. Άλλωστε αυτοί οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να παραμένουν στην Κρήτη. Έχει φανεί αυτό. Θέλουν να μεταβούν στην υπηρετική χώρα και από εκεί ενδεχομένως κάπου αλλού. Άρα να διευκολύνουμε αυτή την διέλευση και κυρίως θέματα ευρύτερης εξωτερικής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με την διαφύλαξη των ροών από την αφετηρία τους που είναι κυρίως πλέον τα βόρεια παράλια της Αφρικής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα μιλήσουμε για καθαριότητα και σχολική στέγη. Ένα λεπτό μετά τις 11.30, ζωντανά σε ώρα αιχμής, μαζί μας ο Δήμαρχος Χανίων, ο κ. Παναγιώτης Σημανδυράκη. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και θέλω να τα αγγίξουμε αυτά τα δύο θέματα. Το κομμάτι της ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων μέσω του ΣΔΙΤ είναι μια διαδικασία που έχει παγώσει. Αυτό σας προβληματίζει σαν δημοτική αρχή και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνετε? Δεν μας προβληματίζει γιατί δεν έχει παγώσει. Δεν θέλω να διορθώσω εσάς. Όχι, προφανώς ήταν ενημέρωση που είχατε. Τουναντίον είναι απολύτως η τελική της φάση. Έχουμε ξεπεράσει και έχουμε ήδη προχωρήσει στον ανταγωνιστικό διάλογο. Το επόμενο διάστημα θα ανακηρυχθεί ο επίσημος ανάδοχος και μέσα στο 2025, αφού προβλέπει η διαδικασία την φάση της δανειοδότησης για να μπορεί να ξεκινήσει το έργο ΣΔΙΤ, όταν ολοκληρωθεί και αυτή, πλέον θα έχουμε την ανέγερση των 8 νέων σχολείων ΣΔΙΤ. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξεμπλοκάρουμε όλη την διαδικασία. Υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα ακίνητα τα οποία αρχικώς είχαν οριστεί ως τα σημεία ανέγερσης των σημείων. Όμως με ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και του αρμόδιου αντιδημάρχου του κ. Βαρδάκη, τον οποίο πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω, έχουν προχωρήσει και επιτέλους όλο αυτό το οποίο ακούγεται και στο τέλος δεν θα γίνει και πιστευτό από τον κόσμο, είναι στην τελική του φάση και θα κατασκευαστούν 8 νέα σχολεία. Έχουμε 2 επεκτάσεις επιπλέον σχολείων και την ανέγερση ενός ειδικού σχολείου στον Βλητέ. Όλα αυτά μαζί έρχονται και συνδέονται ακόμα με 2 νέα κτίρια, νέες μεγάλες σχολικές μονάδες και η πρώτη είναι το μουσικό σχολείο και το δεύτερο το πειραματικό λύκειο σε εκτάσεις που
με απόλυτη έτσι γενναιοδορία, μπορώ να το πω, παραχώρησε το Πολυτεχνείο Κρήτης, και η γενναιοδορία αυτή δεν είναι άλλη από την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης που έχει επιδείξει τόσες πολλές φορές το Πολυτεχνείο Κρήτης και τη σύνδεση που έχει με την τοπική κοινωνία. Άρα αθρηστικά έχουμε 13 νέα σχολεία τα οποία δρομολογούνται για τον Δήμο Χανίων, και θεωρώ ότι μαζί με τις βελτιώσεις που έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, ενεργειακές αναβαθμίσεις και άλλες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις που συμβαίνουν και αυτή τη στιγμή στα σχολεία, θα μας φέρουν τελικά στο επίπεδο της σχολικής στέγης που δικαιούνται τα παιδιά μας. Επίσης, επειδή κάποιοι έχουν κάνει καραμέλα το ζήτημα της σχολικής στέγης και την έλλειψη, αν θέλετε, των αντίστοιχων υποδομών, θέλω να τονίσω ένα στοιχείο, το οποίο δυστυχώς υπάρχει, μακάρι να ήταν διαφορετικό, ότι ο συνολικός αριθμός του μαθητικού πληθυσμού του Δήμου Χανίων τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, έχει μείνει αμετάβλητος. Άρα πώς ξαφνικά προκύπτει ζήτημα σχολικής στέγης ενώ ο πληθυσμός είναι αμετάβλητος? Προφανώς οι ανάγκες έχουν διαφοροποιηθεί και οι επιλογές των μαθητών και των οικογενειών τους είναι κάπως διαφορετική, αλλά και οι μετακινήσεις στα σχολεία είναι επίσης διαφορετική σε σχέση με αυτό που ορίζει η κατανομή των πληθυσμών ανά περιοχές. Τα λέω όλα αυτά γιατί θα πρέπει στα θέματα αυτά που είναι τα πλέον ευαίσθητα και τα πλέον κρίσιμα, όπως είναι τα θέματα της παιδείας, να βλέπουμε την πραγματικότητα, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια η κατάσταση στο Δήμο Χανίων, και θεωρώ ότι πράγματι με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται θα λύσουμε όχι απλά και διεκπαιρεωτικά το ζήτημα, θα απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει στις ανάγκες που έχουν οι μαθητές μας και οι οικογένειες τους. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κομμάτι της καθαριότητας. Ήταν σημαντικό πάντως, γιατί πολλοί πιστεύουν λόγω της καθυστέρησης ότι το πρόγραμμα ΣΔΙΤ έχει παγώσει. Τουναντίον όμως έχει ξεπεράσει όλα τα προβλήματα τα οποία είχαμε. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της καθαριότητας, κύριε Δήμαρχε. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έχω δεχθεί από την πλευρά των πολιτών είναι περισσότερο στοχευμένα παρά γενικά. Αντιλαμβάνομαι και αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Όμως σε μια πόλη που διαρκώς μεγαλώνει, υπάρχει ακόμα και αυτό το πρόβλημα που εμείς οι ίδιοι οι πολίτες μπορεί να δημιουργήσουμε ή να διωγγώσουμε. Έχουν έρθει, το έχω ομαδοποιήσει, δεν θα μπω στη διαδικασία να αναφερθώ σε όλες τις περιοχές. Όπως και στο Ηράκλειο, όπως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε μικρότερες πόλεις, υπάρχει αυτή η ανοχή στις λεγόμενες μικρές χωματερές που μπορεί να δημιουργούνται ακόμα και σε συνοικίες, σε γειτονιές. Είναι ένα θέμα που και εδώ η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου το αντιμετωπίζει πολύ έντονα. Θέλω να σας πω ότι πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου έδωσε μια λίστα με 120 περιοχές όπου έχουν πρόβλημα μέσα στην πόλη για να προχωρήσει ένα σχέδιο παρεμβάσεων. Πώς θα αντιμετωπίσετε σε ένα αντίστοιχο πρόβλημα στα Χανιά? Θέλω να σας πω, δεν θα πω τις περιοχές γιατί είναι πολλές, ότι έχουν έρθει μηνύματα τουλάχιστον από 12 διαφορετικές περιοχές. Όλα. Για αντικείμενα, σκουπίδια, ακόμα και ηλεκτρικά είδη που μπορεί να αφήσουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να ελέγχει τον κάθε δημότη, και προφανώς το ζήτημα της ατομικής ευθύνης είναι πολύ σημαντικό στη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς οφείλουμε να απαντούμε με τους συνολικούς σχεδιασμούς, και οι συνολικοί σχεδιασμοί λένε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει κατακόρυφα το έργο το οποίο έχει να κάνει σε ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι τα ογκώδη. Η διαχείριση των ογκωδών γίνεται με απόλυτα οργανωμένο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες περίοδοι που όντως υπήρξαν κάποιες αριθμίες για άλλους λόγους οι οποίες επιλήθηκαν. Σε γενικές γραμμές όμως η υπηρεσία των ογκωδών ανταποκρίνεται με ραντεβού, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με ενημέρωση των δημοτών. Κοιτάξτε, ότι έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στα Χανιά, ο κόσμος εδώ και κάποιοι πολίτες προτιμούν να πάνε να αφήσουν εκεί που τους βολεύει παρά να ενημερώσουν και να έρθει ο ίδιος ο Δήμος να τα παραλάβει. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα σημεία τα οποία χρόνο με το χρόνο μειώνονται. Είχαμε πολλά προβλήματα στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής, όπου πολύ εύκολα κάποιος, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, άφηνε οτιδήποτε δεν ήθελε στο σπίτι του ή στην περιουσία του. Όλα αυτά με την πάροδο του χρόνου και μέσα από τη διαδικασία δημοσιοποίησης και προστήμων
και άλλων παρεμβάσεων που έχουν γίνει και από την Υπηρεσία Καθαριότητας και από την ΔΕΔΙΣΑ, σταδιακά επιλύονται. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, τόσο όσον αφορά τα σημεία αυτά τα οποία επιρρύπτουν, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι να δούμε την εικόνα της καθαριότητας, όχι μόνο της πόλης, αλλά και των περιαστικών περιοχών. Αν ξεκινήσει κανείς από το ενετικό λιμάνι, θα δει τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία συνεχώς αρρώνουν όλο το χώρο. Και πραγματικά νομίζω ότι και οι επιχειρηματίες αλλά και οι επισκέπτες είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Δεν βλέπει σκουπίδι εύκολα στην παλιά πόλη, όπως δεν βλέπεις και στην υπόλοιπη περιοχή, όπου στη μεν πρώτη ζώνη δεν υπάρχουν καν κάδοι, και θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι το σύστημα πόρτα-πόρτα, όπου οι υπηρεσίες μας πηγαίνουν κυριολεκτικά στην πόρτα του ιδιοκτήτη, του κατοίκου ή του επιχειρηματία για να παραλάβουν τα απορρίμματα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές μέσω της διαδικασίας άρρωσης που υπάρχει, με τους καθαρισμούς και τη συνεννόηση και την επικοινωνία που έχουμε με τους τοπικούς προέδρους. Εγώ, κύριε Δασκαλάκη, μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα συγκριτικά. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα, δεν μπορεί ξαφνικά κανείς δήμαρχος, καμία δημοτική αρχή με ένα μαγικό ραβδάκι να τα κάνει όλα τέλεια. Εμείς αξιολογούμαστε σε αυτό που παραλάβαμε και πόσο μπροστά πήγαμε την καθαριότητα. Και νομίζω η δουλειά που έχει κάνει η Υπηρεσία Πρασίνου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο Μιχάλης Τσουπάκης και όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι μια δουλειά που είμαστε περήφανοι ότι έχουμε μια από τις πιο καθαρές πόλεις στην Ελλάδα και το πιστεύουμε απόλυτα βάσει του αποτελέσματος που έχουμε στα Χανιά. Κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή, μένουν 20 λεπτά ακόμα. Θα ήθελα να σταθούμε σε ένα κομμάτι που υποθέτω, και αυτό αντιλαμβάνομαι και από τις δράσεις σας, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία και έχει να κάνει με το κομμάτι του πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι τα Χανιά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επίκεντρο πολλών πολιτιστικών δράσεων. Αναφερθήκαμε πριν από λίγα λεπτά στο Φεστιβάλ του Βιβλίου, όμως δεν περιορίζεστε μόνο εκεί. Δηλαδή έχετε ένα οραματικό σχέδιο που το ξεδιπλώνετε σιγά σιγά και θέλετε να βάλετε τα Χανιά στον πανευρωπαϊκό χάρτη πολιτιστικών γεγονότων. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Κοιτάξτε, ο πολιτισμός έχει πολλές αναγνώσεις και θεωρώ ότι είναι και το αντίδοτο απέναντι σε κάθε παθογένεια οποιασδήποτε περιοχής. Και το λέω αυτό γιατί εάν δεν υπήρχε μια επένδυση στον πολιτισμό, τα Χανιά κινδύνευαν ή κινδυνεύουν να θεωρηθούν ένας προορισμός αναψυχής, ο οποίος μονοδιάστατα θα προσφέρει καλό φαγητό, χρόνο χαλάρωσης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο πολιτισμός είναι αυτό που δίνει το περιεχόμενο σε κάθε τόπο και που δημιουργεί μια άλλη κινητικότητα στην περιοχή. Σας θλίβει, κύριε Δήμαρχε, το γεγονός, και αυτό δεν αναφέρομαι μόνο στα Χανιά, ότι σε όλους τους μεγάλους ταξιδιωτικά site η Κρήτη εμφανίζεται και περιορίζεται ως ένας προορισμός φαγητού, διασκέδασης και θάλασσας? Θεωρώ ότι γίνονται βήματα να το αντιστρέψουμε και μέσα τις προσπάθειες που γίνει κεντρικά στην Κρήτη, δηλαδή από την περιφέρεια, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και άλλα κομμάτια, αλλά είναι κάτι το οποίο υπηρετούμε και εμείς στα Χανιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι φέτος κάναμε για δεύτερη χρονιά το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού, όπου για δεύτερη χρονιά όλοι οι επαγγελματίες, και συνήθως είναι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, παρουσίασαν στους ξενοδόχους, στους ανθρώπους με βραχυχρόνια μίσθωση, στους αυτούς που έχουν ένα μικρό κατάλημα, τρόπους με τον οποίο μπορεί κάποιος να ανακαλύψει και άλλα κομμάτια της Κρήτης. Από τη γαστρονομία, όπως είπατε εσείς, μέχρι παραδοσιακές τεχνικές για να τυροκομεί κάποιος το γάλα στις ορεινές περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν, τους τρόπους για να φύγουμε από το βόρειο μόνο μέτωπο και να επεκταθούμε στην ενδοχώρα της Κρήτης και στον πλούτο που έχει, παρουσιάστηκε ως πλέον ένα προϊόν εντός εισαγωγικών, το οποίο μπορούν να προσφέρουν όλοι στο κατάλημα το οποίο με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι τις περισσότερες φορές έχουν φτιάξει. Άρα τι κάναμε, διασυνδέσαμε τελικά κάτι το οποίο δεν είναι στην πρώτη γραμμή αυτού που προβάλλουμε ως Κρήτη και στο τουριστικό κομμάτι, αλλά εμπεριέχει όλο αυτό τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την γεύση και τα αρώματα της Κρήτης. Και όλο αυτό σιγά σιγά αποδίδει. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι πλαισιώνεται αυτή η προσπάθεια του εναλλακτικού τουρισμού
από αφορμές για να έρθει κόσμος στα Χανιά και να δει τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα τα οποία κάνουμε. Οι φορείς του τουρισμού είναι διατεθειμένοι να ενισχύσουν μια τέτοια πραγματικότητα και θεωρώ πολύ εύστοχο ερώτημα τηλεθεατή. Μήπως λέει αυτές οι πολιτιστικές δράσεις πολλές φορές χαλούν και το όραμα των, μεγάλων ξενοδόχων που θέλουν τους τουρίστες μέσα στα ξενοδοχεία? Εγώ νομίζω πως όχι. Και δεν το λέω για να υπερασπιστώ την επιθυμία τους για το επιχειρηματικό του σχεδιασμό. Το λέω γιατί όταν ένας τόπος είναι ελκυστικός, είναι ελκυστικός για όλους. Και για αυτόν που έχει το μεγάλο κατάλημα και για αυτόν που έχει την μονάδα στο χωριό και προσπαθεί να αναδείξει άλλα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν οτιδήποτε προσθετικό γίνεται που μας διαχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς που είναι πάρα πολύ όπως αντιλαμβάνεστε και δεν περιορίζονται μόνο στη χώρα μας, είναι προσθετικό και εκεί πάνω δουλεύουμε και νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια μεταστροφή. Αυτό φαίνεται και από την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πλέον υπάρχει κόσμος ο οποίος επιδιώκει να έρθει είτε στην πολύ αρχή είτε προς το τέλος της τουριστικής σεζόν, μπορώντας πλέον να αξιοποιήσει καλύτερα όλη αυτή την πληροφορία για την Κρήτη που μέχρι σήμερα δεν την έβλεπε και που πλέον μπορεί να τη δει και μπορεί να την απολαύσει. Άρα στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι ωφελημένοι και αυτό το όνομα της Κρήτης που βγαίνει με έναν διαφορετικό και πιο ιδιαίτερο τρόπο βοηθάει όλους οριζοντίως. Να υποθέσω ότι ο Δήμαρχος των Χανίων κάνει την αυτοκριτική του σε παρεμβάσεις που προωθεί, σε παρεμβάσεις που δεν έχουν προωθηθεί ακόμα. Θα ήθελα έτσι λίγο, κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή, να μπούμε στην διαδικασία να μου πείτε τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχε τρέξει πολύ περισσότερο και ενδεχομένως να μην έχει τρέξει, που θα μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών στα Χανιά, αλλά και των επισκεπτών των Χανίων, γιατί φιλοξενείται χιλιάδες πολίτες και αυτοί οι πολίτες ζουν στα Χανιά για ένα χρονικό διάστημα. Μου έρχονται πολλά στο μυαλό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσα για να απαντήσω και σε μια συζήτηση που είχα εχθές, ας πούμε, η οδός Καζαντζάκη είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να τρέξει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από άλλα έργα. Αλλά είναι και μια σειρά άλλων έργων που δεν έχουν προχωρήσει με την ταχύτητα που θα θέλαμε. Αλλά όχι εν είδη δικαιολογίας, αλλά παραθέτοντας πραγματικά τα δεδομένα, όλοι οι Δήμοι, όχι μόνο ο Δήμος Χανίων, έχουμε να προσλάβουμε προσωπικό, κύριε Δασκαλάκη, από το 2008. Τα οικονομικά μας, φέτος ειδικά, είναι τα πιο δύσκολα που έχουμε περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πιο δύσκολα ακόμα και από την περίοδο της πανδημίας, ενδεχομένως και της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Δήμαρχε? Οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Θα ξεχώριζα το κομμάτι του προστίμου, του τέλους ταφής των απορριμμάτων που επέβαλε χωρίς καμία λογική το Υπουργείο και χωρίς καμία στόχευση, αν θέλετε την άποψή μου. Έχουμε εκφράσει και ως ΚΕΔΕ και ως ΠΕΔ την αντίρρησή μας αυτό. Να πω χαρακτηριστικά ότι μόνο αυτό το τέλος σωρευτικά για το 2024 επιβάρυνε το Δήμο Χανίων με 3.300.000 ευρώ. Είχαμε την ενεργειακή κρίση, η οποία επιβάρυνε πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των Δήμων και είχαμε και μία αύξηση, η οποία είναι θεμητή, αλλά είχε το αντίκτυπό της στα οικονομικά του Δήμου, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία την περάσαμε κι εμείς στις αμοιβές των εργαζομένων μας και είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε απολύτως θετικό, όμως είχε και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα μία σημαντική επιβάρυνση στα οικονομικά μας. Όλα αυτά χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα από το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα μέρημνα για να μπορέσουμε επιτέλους ως τοπική αυτοδιοίκηση να πάρουμε το τέλος διανυκτέρευσης ή το τέλος ανθεκτικότητας όπως λέγεται τώρα, ένα τέλος το οποίο από το νόμο έχει οριστεί ότι θα το εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, για να από τους αυτούς που μένουν στα καταλήματα, ξενοδοχεία, ξενώνες ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο ουδέποτε μας άφησαν να το εισπράξουμε και να το διαχειριστούμε. Και να το διαχειριστούμε, κύριε Δασκαλάκη, απέναντι σε αυτό που επιβαρύνει τις πόλεις μας από τους ίδιους επισκέπτες. Άρα είναι κάτι το οποίο απαράδεκτα δεν έχει προχωρήσει, που εκτιμώ ότι με τον υπουργό πλέον, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και αγαπάει την αυτοδιοίκηση, είναι πιο όριμες οι συνθήκες, ώστε να δοθεί ένα μέρος αυτού ή με κάποιον τρόπο
που συζητάμε με το Υπουργείο και να ενισχύσει τα οικονομικά, καθώς επίσης να μας δώσουν και μια επιπλέον ελευθερία να μπορούμε να μεταβάλουμε το τέλος παρεπιδημούντων κατά το δοκούν. Θεωρείτε ότι εξακολουθεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα να λειτουργεί με δεύτερη ταχύτητα σε σχέση με, τρίτη, με την Αθήνα? Με τρίτη ή τέταρτη. Ναι. Όχι δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για τους δημότες των Δήμων όλης της χώρας αν οι δημοτικές αρχές είχαν μια μεγαλύτερη ελευθερία αποφάσεων, αλλά με οικονομικά κίνητρα? Γιατί το να αποφασίσετε πράγματα να πω, είναι το μόνο εύκολο. Να σου το πω διαφορετικά. Και το κάνω για ακόμα μια φορά, γιατί είναι ένα παράδειγμα απολύτως κατανοητό. Περιγράφοντας κάποιος την ημέρα ενός πολίτη, από το πρωί που ανοίγει τα μάτια του μέχρι το βράδυ που ξαπλώνει στο κρεβάτι του, όλη του η επαφή με το οργανωμένο κράτος ή το 90% αφορά την καλή ή όχι λειτουργία των Δήμων. Από το πρωί με το νερό την αποχέτευση, από τα σκουπίδια που θα κατεβάσει κάτω, από το πεζοδρόμιο, από το δρόμο, από το σχολείο που θα πάει το παιδί του, από το πάρκο, από τον ηλεκτροφωτισμό και τόσα άλλα που έχουν και συνδέονται απολύτως με την λειτουργία των Δήμων. Εάν λοιπόν ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει πραγματικά να μεταβάλει αυτή τη σχέση του δημότη με το οργανωμένο κράτος και να αναβαθμίσει την καθημερινότητά του και άρα την ποιότητα ζωής, θα πρέπει να επιτρέψει σε αυτό τον σχηματισμό, σε αυτό τον πυλώνα της δημοκρατίας που λέγεται αυτοδιοίκηση, να έχει βαθμούς ελευθερίας, να μπορεί να λειτουργήσει, να παίρνει αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται έγκριση από το Υπουργείο για το αν θα βάλουμε μια θέση στάθμευσης σε συγκεκριμένο δρόμο, όπως γίνεται σήμερα. Νιώθετε ότι εκλιβαρείτε πολλές φορές την πολιτεία για να επιληθεί ένα πρόβλημα που θα ήταν τόσο απλό αν υπήρχε αρμοδιότητα στην εκάστοτε δημοτική αρχή? Λέω το εξής, ότι είμαστε 332 δημάρχοι αυτή τη στιγμή στη χώρα. 332 δημάρχοι οι οποίοι είμαστε κάθε μέρα στο πεδίο, κάθε μέρα μέσα στην δυσκολία της καθημερινότητας, με ζητήματα τα οποία όχι απλά θέλουν απάντηση κάποια στιγμή, θέλουν απάντηση την ίδια στιγμή που τίθονται, και είμαστε με ομάδες αντιδημάρχων, οι οποίοι και εμείς μαζί και όλοι υποαμοιβόμαστε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας μην μιλήσω για τους δημάρχους, ας μιλήσω για τους αντιδημάρχους, άνθρωποι, οικογενειάρχες που δουλεύουν 25 ώρες την ημέρα και είναι απολύτως εκτεθειμένοι στο θετικό και κυρίως στον αρνητικό λόγο των πολιτών, που έχουν δικαίωμα να το κάνουν με έναν πενιχρό μισθό. Για συνάδελφό σας δήμαρχο, βεβαίως είναι ασφαλής η θέση ενός δημάρχου. Τουλάχιστον αυτό είπε τις τελευταίες ώρες ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, που διεκδικεί πλέον για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά ένα κώδικα μεταξύ των αυτοδιοικητικών και ιδιαίτερα των δημάρχων. Όλοι οι αυτοδιοικητικοί και ιδιαίτερα οι δήμαρχοι αναγνωρίζουμε την δυσκολία που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στην κάθε μέρα μας. Είναι αυτή η αγωνία που έχουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα, να δουλέψουμε με την υποστελέχωση που υπάρχει, χωρίς πόρους, με απίστευτη γραφειοκρατία. Άρα λοιπόν αυτός ο κώδικας και αυτός ο σεβασμός στο ρόλο του δημάρχου δεν μας επιτρέπει να χαρακτηρίζουμε την καρέκλα του δημάρχου ως μία καρέκλα η οποία είναι βολική ή όπως ανέφερε και ο κύριος Δούκας, μία καρέκλα η οποία ήταν αναπαυτική. Η καρέκλα του δημάρχου δεν είναι αναπαυτική, δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι αναπαυτική, και θεωρώ ότι είναι η πιο μάχημη, η πλέον μάχημη θέση ευθύνης στην εκπροσώπηση των πολιτών, στη δημοκρατική εκπροσώπηση, θεσμική εκπροσώπηση των πολιτών. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η προσπάθεια όλων μας είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο επικαλούμαστε, το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να αποφασίζει έχοντας τους πόρους, τις πολιτικές οποίες θα εφαρμόσει, γιατί είναι μονόδρομος εάν θέλουμε να βελτιώσουμε πραγματικά και ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα. Θα θέλατε να σχολιάσετε τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Δήμαρχε? Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, δηλαδή εξελίξεις που πυροδοτούν νέα δεδομένα. Θέλω να σας πω ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτήν εδώ την εκπομπή σε μένα είχε αναφερθεί στο ποιο είναι το στοίχημά του.
Είχε πει ότι η τρίτη θέση είναι μία ήττα, δεν είχε όμως θέση θέμα ηγεσίας και νομίζω ότι πολλές φορές αυτή η δήλωση πάρθηκε από τους λεγόμενους εσωκομματικούς πολιτικούς αντιπάλους και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει έναν ουσιαστικό δρόμο αφισβήτησης στο πρόσωπο του Προέδρου του Νίκου του Ανδρουλάκη. Με βάζετε τώρα στον πειρασμό να σχολιάσω θέματα. Ξέρω ότι είστε και πολιτικό πρόσωπο, σας αρέσει η πολιτική. Δεν είναι απλά ότι μου αρέσει, είναι κάτι το θεωρώ κρίσιμο και χρήσιμο, γιατί όλα εξαρτώνται τελικά από τους ευρύτερους συσχετισμούς έτσι όπως αναπτύσσονται στο πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ, η συζήτηση έτσι όπως άνοιξε, θεωρώ ότι οδήγησε σε μια λαφασμένη συζήτηση ή μάλλον μια πρόωρη συζήτηση. Που θα μπορούσε να επιφέρει και συρρήκνωση, κύριε Δήμαρχε. Στη δυναμική του εννοώ. Κοιτάξτε, αν το δει κανείς αναλυτικά και δει τα αποτελέσματα και αξιολογήσει την κατάταξη των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ ήταν από τα μεγάλα κόμματα τα οποία με μια μικρή, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αύξησε τις δυνάμεις του και από την πρώτη κιόλας ημέρα μπήκε στο μικροσκόπιο των αναλύσεων ως αν να ήταν ο μεγάλος ηττημένος. Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δημιουργεί μια απόλυτη εσωστρέφεια και που δεν φαίνεται να οδηγεί κάπου που να δημιουργεί αυτή την αισιοδοξία ότι δημιουργείται ένας πόλος ο οποίος, ξέρετε, δεν είναι θέμα κομματικού πατριωτισμού αν κάποιος τον επιθυμεί και όχι, είναι θέμα μιας πολιτικής ισορροπίας. Υπάρχουν προβλήματα και στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν μιλάω ότι η δημιουργία ενός πόλου δεν είναι ζήτημα αν κάποιος πρόσκειται ή υπηρετεί ή επιθυμεί ή αρέσκεται στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικής ισορροπίας, η οποία είναι χρήσιμη για τον τόπο. Το να υπάρχει δηλαδή ένας πόλος υγιής, ο οποίος να εκφράζει διαφωνίες και αντιρρήσεις απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι ζήτημα λοιπόν ισορροπίας και βιωσιμότητας του πολιτικού μας συστήματος, που με όλη αυτή τη συζήτηση και έτσι όπως έχει ανοίξει, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, φαίνεται ότι απομακρύνεται αντί για να έρχεται πιο κοντά, και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Το πολιτικό όραμα του Παναγιώτη Σημανδυράκη περιορίζεται σε αυτήν την αυτοδιοικητική θητεία ή βλέπετε τον εαυτό σας και κάπου αλλού? Και τι εννοώ, είστε ένας άνθρωπος που έχει μια επιτυχημένη ομολογουμένως πορεία στον χώρο της αυτοδιοίκησης, αυτό το είπαν οι ίδιοι αριθμοί και οι πολίτες, οι δημότες των Χανίων που επανέλαβαν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και στήριξαν τις δικές σας επιλογές για να αναλάβετε εκ νέου τα ηνία του Δήμου Χανίων. Όμως είστε ένας νέος άνθρωπος και στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση υπάρχει και συνέχεια. Και υπάρχουν και φωνές. Υπάρχουν φωνές σε ολόκληρη την Κρήτη που σας τοποθετούν και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι θα μπορούσατε να είστε ένας άνθρωπος που στο μέλλον θα εκπροσωπήσει την Κρήτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα και στον χώρο της περιφέρειας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η θέση του Δημάρχου και ιδιαίτερα του Δημάρχου Χανίων είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον, ό,τι πιο ουσιαστικό και ό,τι πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ ως άνθρωπος έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι κάτι το οποίο το αγαπώ. Είναι κάτι το οποίο με έχει βάλει σε μια διαδικασία να συνδεθώ με μια ομάδα ανθρώπων με έναν τρόπο που δεν το φανταζόμουν ποτέ και σκοπεύω να συνεχίζω να το κάνω. Θεωρώ, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι ο πιο ουσιαστικός ρόλος και θέση, πιο ουσιαστική θέση για να προσφέρεις επί της ουσίας, και είναι από τις λίγες θέσεις ευθύνης που σου επιτρέπει κάτι το οποίο το έχεις στο μυαλό σου ως σκέψη, ως μία πρόταση που θα βελτιώσει την ζωή των επόμενων γενεών. Είναι από τις λίγες θέσεις που σου δίνει δυνατότητα αυτή τη σκέψη και αυτή την πρόταση και αυτό το όραμα το οποίο έχεις πολλές φορές να το δεις να πραγματοποιείται. Και αυτό δεν το πράγμα είναι. Όλοι οι δήμαρχοι έτσι, κύριε Δήμαρχε, και έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα. Εγώ έχω μια προσωπική εμπειρία από το χώρο της αυτοδιοίκησης και δίπλα στο Σταύρο τον Αρναουτάκη ως περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης και τα τελευταία χρόνια ως δήμαρχος. Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά το λέω και με τους συνεργάτες μου, να μπορούσαμε να μας αφήσει το κεντρικό κράτος να δουλέψουμε όπως ξέρουμε. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρει, κύριε Δασκαλάκη, και τα προβλήματα του τόπου και ξέρει και να τα λύσει. Αρκεί να μας αφήσουν, και όταν λέω να μας αφήσουν, εννοώ θεσμικά να μας δώσουν τα εργαλεία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μας απελευθερώσουν
ώστε να τρέξουμε τα θέματα και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, δεν αφορά νομίζω μόνο εμένα, αφορά όλους τους δημάρχους καλύτερα. Γιατί η αγωνία και η άμεση επαφή που έχουμε με τα θέματα και τα αιτήματα των πολιτών μας καθιστά εκ των πραγμάτων ως τον πυλόν αυτό της δημοκρατίας με τη μεγαλύτερη εγκύτητα απέναντι στους πολίτες, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω ποτέ να το χάσω. Είστε από τους λίγους αυτοδιοικητικούς που σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις, τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή, κύριε Δήμαρχε, κάνετε διαρκώς αναφορά στην ομάδα σας, στους ανθρώπους που απαρτίζουν την Δημοτική Αρχή των Χανίων, που έχουν αναλάβει ο καθένας από το δικό του μεταρρύθμιο, το δικό του χαρτοφυλάκιο. Έχω την καλύτερη ομάδα δημάρχους στη χώρα και μπορώ να το επιχειρηματολογήσω ένα προς ένα, και το λέω όλο αυτό, γιατί όλη η ομάδα, όλοι οι εκλεγμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ εργάζονται, είναι άνθρωποι έντιμοι, οι οποίοι τιμούν το ρόλο που τον οποίο τους έχει αναθέσει η κοινωνία των Χανίων. Ξέρω ότι είναι πολύ κουραστικό, εξαντλητικό όλο αυτό το οποίο γίνεται, αλλά οι μικρές ή μεγάλες νίκες που πετυχαίνουμε κατά καιρούς είναι το κίνητρο για να μπορέσουμε να... Νομίζω ότι είμαι κάποιες φορές, αλλά η αυστηρότητα αυτή νομίζω ότι συνδέεται και με μια αίσθηση δικαιοσύνης που έχω και ότι κατανοώ τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν είμαι αυστηρός σε προσωπικό επίπεδο, καμιά φορά γίνομαι αυστηρός σε θεσμικό επίπεδο, όπως νομίζω ότι πρέπει να κάνω, και γι' αυτό υπάρχει και μια ισορροπία μέσα στην ομάδα. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που έχουμε περάσει, όπως περνάνε όλοι όσοι εργάζονται σκληρά, νομίζω, και αυτό είναι πραγματικότητα, ποτέ όλη αυτή η ένταση δεν έχει περάσει σε προσωπικό επίπεδο, και αν κάτι κρατάω και από την πρώτη θητεία και πλέον έχει επεκταθεί, είναι ότι αυτή η σχέση παραμένει ισχυρή και παρά τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι κάτι το οποίο χρόνο με το χρόνο οριμάζει και γίνεται ακόμα καλύτερο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Εγώ. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι με λιγότερα προβλήματα στον Δήμο σας και πολλές χαρές και υγεία πάνω απ' όλα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τηλεοπτικά την επόμενη τηλεοπτική σεζόν από το φθινόπωρο, καθώς ρίχνει αυλαία η σεζόν η τηλεοπτική στην Crete TV. Βεβαίως όλο το καλοκαίρι τα Δελτία Ειδήσεων θα είναι εδώ για να καταγράφουν τα πάντα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, όπως κάνουμε εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια. Είμαστε 1η Ιουλίου και είναι ένας μήνας που πριν από ένα χρόνο ήταν ένας δύσκολος μήνας για εμάς. 28 Ιουλίου ήταν αυτή η καταστροφική πυρκαγιά που άλλαξε τη ρότα της Crete TV. Όμως σήμερα μας πήγε στη νέα εποχή και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Είμαστε πολύ υπερήφανοι να λέμε ότι είμαστε ο πιο σύγχρονος τηλεοπτικός σταθμός στη χώρα. Από την επόμενη σεζόν θα δείτε ακόμα περισσότερα και ωραία πράγματα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό καλοκαίρι.